μας ομιλητή. Λοιπόν, αγαπητές λογοδημιώτησες, αγαπητοί λογοδημιώτες, ξεκινάμε με τον παραδοσιακό και τον αγαπημένο τρόπο. Φίλες και φίλοι της λογοδημίας, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Ονομάζομαι Ανδρέας Σεραφείμ, είμαι ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών και στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και μαζί με τη συνάδελφο Αλεξάνδρα Ροζοκό και ένας από τους επιμελητές της λογοδημίας, της οποίας σήμερα, με τη σύνοδο αυτή των διαλέξεων, ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος ζωής. Σε αυτή την από πολλές πλευρές ιδιαίτερη στιγμή, θα ήθελα, πρωτού προχωρήσουμε στα θέματα που εξετάζουν οι δύο σημερινές διαλέξεις, να σας μιλήσω για τη λογοδημία όπως την έζησα στο παρασκήνιο εντός εισαγωγικών. Το προσκήνιο μπορεί να είναι σχεδόν πάντοτε φωτερό, ελκυστικό, να έχει μία δόση άλικης σαγίνης, όπως λέω συχνά, αλλά φτιάχνεται, διαμορφώνεται, μορφοποιείται μοιραία πάντα πίσω από τη σκηνή. Και όταν είναι ακριβώς να πέσει η αυλαία και να κλείσουν τα φώτα έστω και προσωρινά, αυτό που μένει είναι οι στιγμές με τους ανθρώπους που βοήθησαν να φτιαχτεί η σκηνή της πράξης, της δράσης, του λόγου και αφού μιλάμε για τη λογοδημία, του διαλόγου. Γιατί όπως ξέρετε, για αυτή τη σειρά διαλέξεων, κεφαλαιόδους σημασίας είναι όχι μόνο ο λόγος, αλλά και ο διάλογος στην απλή μορφή του και στην πιο νοητικά γόνιμη, τον αντίλογο. Μαθαίνω από συζητήσεις, από γόνιμες και δημιουργικές ανταλλαγές απόψεων, από διαλεκτικές αντιγνωμίες που γίνονται πολιτισμένα και συγκροτημένα. Ακούω τους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους γνώστες διαφόρων θεμάτων, διαμορφώνω επιχειρήματα, συγκροτώ άποψη και έχω το σθένος και τον τρόπο να την καταθέτω δημόσια. Αυτή είναι η φιλοσοφία της λογοδημίας. Το λέει άλλωστε και το όνομά της. Λόγος και δήμος, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαός. Ο λόγος δίνεται απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα στον κόσμο, σε εσάς, στους συμπολίτες μας. Και μία ακόμη ετυμολογική εκδοχή παραθέτω. Λογοδημία από το λόγος και ακαδημία. Το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας συνομιλεί με τους πολίτες της και όχι μόνο. Δεν είναι απλώς ένα αόριστο και νεφελώδες μπορούμε κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε. Είναι ένα συγκεκριμένο και επιτακτικό. Πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά την επιστημονική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Πάμε πίσω από τη σκηνή λοιπόν. Τέλη του 2020, στο γραφείο, στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, χαρτιά με πολλές ιδιόχειρες σημειώσεις. Παρατεταμένη αλλά και ενθουσιώδης ιδεοθύελα. Προτάσεις, σκέψεις, ιδέες, σχεδιάσματα, κάποια πρώτα απτά δείγματα της κατεύθυνσης που θα αποκτούσε η νέα σειρά διαλέξεων. Και σβήσε και γράψε με τη συνεπιμελήτρια των διαλέξεων το όνομα της νέας σειράς μέχρι να βρεθεί το λακωνικότατα ομιλητικό λογοδημία και δεν χρησιμοποιώ τυχαία τη σειρά των ρημάτων. Είπα σβήσε και γράψε γιατί όπως έλεγε και ένας σπουδαίος φιλόλογος του περασμένου αιώνα πρώτα σβήνουμε και μετά γράφουμε. Και βρες ομιλητές και μίλα μαζί τους για τα θέματα και φτιάξε ένα κατάλογο προσκεκλημένων και τρέξε στο τυπογραφείο για την πρώτη αφίσα της λογοδημίας και σκέψου ποιο είναι το καταλληλότερο λογότυπο. Και μάζεψε το υλικό και πάρε τις αφίσες και ξεκίνα την ανάρτησή τους. Σκηνές, πιστέψτε με, σχεδόν αριστοφανικές. Πολύτιμη η συνεισφορά των ανθρώπων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω συγκεκριμένα τον διευθύνοντα του κέντρου, τον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, για τη θετική αντιμετώπιση της ιδέας για διοργάνωση τέτοιων διαλέξεων και για την ολόθερμη υποστήριξή του και βέβαια την Αλεξάνδρα Ροζοκόκη που δέχτηκε να μοιραστούμε σκέψεις για τη λογοδημία, που μοιραστήκαμε στιγμές όμορφες στο δημιουργικό και ωφέλιμο πεδίο πίσω από τη σκηνή, στιγμές προβληματισμού αλλά και ευθυμίας, μέχρι να φτάσουμε στη σκηνή της διαλεκτικής πράξης και ας φαινόταν παράτολμο τότε το εγχείρημα. Θα μας στήριζε ο κόσμος? Θα υπήρχε ανταπόκριση?
Ναι, λοιπόν, σήμερα με τη δική σας υποστήριξη, την δική σας αμέριστη συμπαράσταση και συμπαράταξη και ολόπλευρη αγάπη, καταφέραμε στην Ακαδημία Αθηνών να καθιερώσουμε τη λογοδημία ως θεσμό. Σας ευχαριστούμε όλοι οι συντελεστές μέσα από την καρδιά μας, φίλες και φίλοι, όπως ευχαριστούμε και τους ανθρώπους της Ακαδημίας Αθηνών που μας επέτρεψαν να παρουσιάζουμε κάθε φορά τις διαλέξεις. Οφείλω να τους αναφέρω ονομαστικά, γιατί έχουν δουλέψει υπερβάλλοντας σε αυτόν και εκτός υπηρεσιακού ωραρίου, προκειμένου να ενισχύσουν αυτή μας την προσπάθεια. Είναι ο κύριος Θεοφάνης Σαλάπας, προϊστάμενος του Γραφείου Μηχανογράφησης και Πληροφορικής της Ακαδημίας Αθηνών, που είναι μαζί μας κάθε βράδυ και μάλιστα οικογενειακός, από την πρώτη διάλεξη της λογοδημίας μέχρι τη σημερινή, την απόψινή, και μας προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις του για την τεχνική, τη διαδικτυακή οργάνωση της λογοδημίας. Είναι ο κύριος Μανώλης Ζούλιας, ο οποίος φροντίζει για την ανάρτηση των οπτικοακουστικών καταγραφών των διαλέξεων στη σελίδα της λογοδημίας, στον κεντρικό ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών και στο YouTube του Ιδρύματος. Είναι οι συνεργάτες του κυρίου Σαλάπα, ο κύριος Γιώργος Τσιλιπάκος και ο κύριος Κωνσταντίνος Οικονόμου. Και βέβαια είναι οι κυρίες Μαρία Σφέτσα και Θέκλα Παρασκευούδη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, οι οποίες αποτελεσματικότατα προβάλλουν τις εκδηλώσεις μας και διαφημίζουν τις δραστηριότητες των ακαδημαϊκών και των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών. Προτού προχωρήσουμε, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ τεχνικό το τρόπο, με το χεράκι που ίσως βλέπετε να εμφανίζεται στην πλατφόρμα Zoom της Ακαδημίας Αθηνών, ή φυσικό το τρόπο με τα χέρια μας, να δώσουμε ένα θερμότατο χειροκρότημα στους ανθρώπους αυτούς, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας για την υποστήριξη, γιατί είναι πραγματικά πολύτιμη και πρέπει να αναγνωριστεί. Με αυτές τις λίγες σκέψεις που γεννούν ωστόσο, φίλες και φίλοι, πολλά συναισθήματα που θερμαίνουν την ψυχή και τον λογισμό, σας καλωσορίζω στη σημερινή λογοδημία, την τελευταία του δεύτερου κύκλου διαλέξεων. Οι σημερινές δύο διαλέξεις επικεντρώνονται στην παρουσίαση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της αρχαίας Ελλάδας. Θα μάθουμε από δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον κύριο Κώστα Κοτσανά, δημιουργό του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, και την κυρία Μαρία Γερολέμου, συνάδελφο εκλεκτή από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τις τεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις και κατασκευές των προγόνων μας. Γιατί τίποτε, φίλες και φίλοι, δεν προκύπτει στο κενό. Προοδεύσαμε τεχνολογικά γιατί βρήκαμε τις βάσεις από προγενέστερες παραδόσεις πολιτισμού, γιατί και η τεχνολογία πτυχή του πολιτισμού είναι. Άλλοι έβαλαν τις βάσεις, εμείς τις αξιοποιήσαμε, η ζωή μας διαμορφώνεται διαρκώς με βάση την τεχνολογική εξέλιξη και το μέλλον για την ανθρωπότητα χάρη στην τεχνολογία προδιαγράφεται καλύτερο από το παρόν. Η αιώνια εξέλιξη είναι η μεγαλύτερη ίσως αρετή της ανθρωπότητας, γιατί είναι ίσως ο σπουδαιότερος πυρήνας της ζωής. Καλωσορίσατε λοιπόν στην απόψινή λογοδημία και ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Προτού προχωρήσουμε, θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, τον Διευθύνοντα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, για το καλωσόρισμα των εκλεκτών προσκεκλημένων μας και όλων σας στην Ακαδημία και στο Κέντρο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχω την μεγάλη χαρά και τιμή εκ μέρους του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών να σας καλωσορίσω στο κλείσιμο αυτό του δεύτερου κύκλου της λογοδημίας, που τα πήγε περίφημα, και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και πάλι και να ευχαριστήσω τους συντονιστές αυτής της εκδήλωσης, εδώ και 2 χρόνια πλέον, την κυρία Ροζοκόκη και τον Ανδρέα Σαραφείμ, και βέβαια να ευχαριστήσω από καρδιάς τους 2 ομιλητές, την κυρία Γερολέμου και τον κύριο Κοτσανά, που είχαν την καλοσύνη να μας μιλήσουν σήμερα για ένα τόσο εντυπωσιακό και ευχάριστο θέμα, που μας πάει πίσω στα νεανικά μας χρόνια, όταν ο Όμηρος μας έβαζε στο εργαστήριο του Ηφαίστου και λέγαμε τι γίνεται, τι κάναν. Και αυτό το κάναν οι αρχαίοι Έλληνες. Βέβαια δεν έχω καμιά πρόθεση να
προλογίσω και να προλάβω τους ομιλητές. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και για όλη τη χρονιά που περάσαμε μαζί. Και πάλι, Ανδρέα και Αλεξάνδρα, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες εκ μέρους του Κέντρου και εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Η δουλειά είναι συλλογική, βέβαια, αφορά όλο το κέντρο μας και νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο δυνατόν για να φέρουμε, όπως είπα και πριν, κοντά την επιστημονική κοινότητα με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, ο λόγος στην Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για τη δική της καλησπέρα και την παρουσίαση του πρώτου μας ομιλητή, του κ. Κοτσανά. Ωραία, καλησπέρα και από μένα λοιπόν προς όλους. Λίγα εισαγωγικά. Η τεχνολογία ίσως είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Πάντως οι ρίζες τις πάνε πολύ πίσω στην προϊστορία. Η εξασφάλιση και παραγωγή τροφής, η προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αργότερα η αγροτοκαλλιέργεια, η εξασφάλιση νερού, η μαζική παραγωγή πύληνων αγκείων, η ανάγκη για κάθε είδους μεταφορές, εργαλεία χρήσιμα για το κυνήγι, για τον πόλεμο, έδωσαν μεγάλη όθηση στην ανάπτυξή της. Την 4η με 3η χιλιετία π.Χ. η τεχνολογία αναπτύσσεται δυνατά με κατασκευές εργαλείων και μηχανών για όργωμα, για κτίσιμο κτηρίων. Και αυτό αποδεικνύεται από τις μνημειώδεις αρχιτεκτονικές κατασκευές, ας δούμε στην Αίγυπτο, τις πυραμίδες, τους ναούς, τα φαραωνικά παλάτια. Αναπτύσσεται τότε η μεταλλουργία, η χύση μετάλλου, παρασκευή γυαλιού σε χώρες της Αιγής Ανατολής, της Ιεροπαλαιστίνης και της Αιγύπτου. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί στην παραγωγή τυριού, μπύρας, ίνου, συντήρηση τροφίμων, στην υφαντουργία, κατασκευή πλοίων, στη βυσσοδευσία, χειροτεχνία, κατασκευή κοσμημάτων, άλλων κλάδων της βιοτεχνίας και βεβαίως στη γραφή, την ίδια τη γραφή. Στον ελλαδικό χώρο από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και μετά επιτελούνται νέες τεχνολογικές κατακτήσεις στην επεξεργασία μετάλλου. Στη ζεύξη αλόγων, κατασκευή μεγαλύτερων πλοίων, υπερμεγέθων αγαλμάτων, ας θυμηθούμε τους αρχαϊκούς κούρους και τις κόρες, στην κοπή νομισμάτων, βελτίωση κεραμικής με παραγωγή μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγκείων. Όλα αυτά βέβαια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη των μαθηματικών, της γεωμετρίας και των άλλων φυσικών επιστημών. Σε δοξαστικό επίπεδο, οι θεοί, ιδίως η Αθηνά και ο Ήφαιστος, δίδαξαν τους ανθρώπους τις τέχνες. Σύμφωνα όμως με το μύθο του Προμηθέα, αυτός ο Τιτάνας είναι που έφερε τις τέχνες στους ανθρώπους για να επιβιώσουν μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Με το πέρασμα των αιώνων, η συσσωρευμένη τεχνολογική γνώση καταγράφεται και αναλύεται σε συγγράμματα όπως τα μηχανικά του Αριστοτέλη, σε πολλά συγγράμματα του μηχανικού Φίλωνα Βυζαντίου, του αρχιτέκτονα και εφευρέτη Ήρωνα από την Αλεξάνδρεια, του Ρωμαίου Βιτρούβιου και του Πλίνιου. Οι αποψινές ομιλίες στρέφονται γύρω από αυτόματα και καλό είναι να θυμηθούμε την ετυμολογία της λέξης. Το επίθετο αυτόματος παράγεται από το αυτός και μια ρίζα «μα». Θα πηγαίνουμε προς τον παρακείμενο «μέμονα» και τη μετοχή με «μαός» απαντούν στον όμηρο και αυτές είναι λέξεις που σχετίζονται με το «μένος». Δύναμη ισχύς είναι η επιθυμία, η κλίση για να κινήσω κάτι. Για μια αυτόματη κίνηση χρειάζονταν μοχλή, βίδες, τροχή, οδοντοτή τροχή, ανυψωτές, χοινιά, χρησιμοποιούσαν νερό, αέρα και ένα σωρό άλλα πράγματα που θα μας τα παρουσιάσουν καλύτερα οι ομιλητές μας. Ας σας παρουσιάσω λοιπόν τον πρώτο ομιλητή. Ο κύριος Κώστας Κοτσανάς γεννήθηκε στην Αιγύρα Αχαΐας. Πολύ όμορφη περιοχή. Και ωραίο θέατρο, με θέα προς τη θάλασσα. Σπούδασε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και ιδιαίτερα στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος διαλέξεων σε διεθνή συνέδρια, πανεπιστήμια, μουσεία και διάφορους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει πολλές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
με σύνολο ή μέρος από τα εκθέματα των μουσείων του. Έχει δημιουργήσει το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το Μουσείο Αρχαιοελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών στην Αθήνα, το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κατάκολο και το Μουσείο Αρχιμίδη στην Αρχαία Ολυμπία, χωρίς καμιά επιχορήγηση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Στα μουσεία εκτίθενται περίπου 500 λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων, με στόχο να αναδείξουν μια σχετικά άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να αποδείξουν ότι η τεχνολογία, λίγο πριν από το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου, ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της νεωτερικής τεχνολογίας μας. Ο κύριος Κοτσανάς έχει συγγράψει 6 βιβλία σχετικά με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, μεταξύ άλλων οδηγούς εκθεμάτων των μουσείων του, το βιβλίο «Γνωστές και άγνωστες πτυχές της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, από την κιθάρα του Απόλλωνα ως την ίδραυλη του Κτησιβίου». Το 2001 δημιούργησε τη μαθητική θεατρική ομάδα Κρεσθένων, που ασχολείται με το θέατρο, το κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών και άλλα. Μάλιστα, η αναπαράσταση του Πεντάχλου στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας κινηματογραφήθηκε από το κανάλι της κρατικής γερμανικής τηλεόρασης ARD. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Ρομποτική τεχνολογία ανθρωποειδών στην αρχαία Ελλάδα». Ο λόγος σε εσάς, κύριε Κοτσανά. Κύριε την πρόσκληση, όσο και τους ακροτές μας και τη συμμετοχή τους. Θα μιλήσουμε για μια σχετικά γνωστή πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, αυτή της ρομποτικής τεχνολογίας, το πεδίο της οποίας, όσο και μας ξαφνιάζει, είναι τόσο μεγάλο που θα πρέπει μάλλον να το περιορίσουμε στην ανθρώπομορφη μόνο ρομποτική τεχνολογία. Κύριε Κοτσανά, μου επιτρέπετε, σας ακούμε με αντίλαλο, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ίσως αν μετακινηθείτε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τώρα είναι καλύτερα. Και πάλι υπάρχει μια αντίχυση, αλλά τώρα σας ακούμε λιγάκι καλύτερα, ναι. Λοιπόν, πριν πούμε για τα ανθρωπόμορφα ιστορικά λειτουργικά ρομπότ των αρχαίων Ελλήνων, ας ξεκινήσουμε από τα μυθικά ρομπότ των προγόνων μας. Ήδη από την ομιλική εποχή εμφανίζεται η ανάγκη για μια έστω φανταστική συνδιαλλαγή του ανθρώπου με ανθρωπόμορφες ή και ζωόμορφες αυτόματες μηχανές. Σύμφωνα με την Ιλιάδα, ο τεχνίτης Θεός Ήφαιστος κατασκεύασε χρυσές αυτόματες υπηρέτειες για να τον υπηρετούν, που διέθεταν και εξυπνάδα και ομιλία και δύναμη, ενώ στην Οδύσσια ο ίδιος Θεός φέρεται να έχει κατασκευάσει τους χρυσούς σκήνες που φρουρούσαν το παλάτι του βασιλιά των Φεάκων Αλκίνο. Στο Περιψυχής ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο πολυμήχανος Δέδαλος είχε κατασκευάσει μια κινούμενη Αφροδίτη που λειτουργούσε με τη χρήση λιωμένου αργύρου, δηλαδή με υδράργυρο. Όμως το γνωστότερο μυθικό ανθρωποειδές της αρχαιότητας ήταν ο χάλκινος γίγαντας Τάλος. Σύμφωνα με τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, ήταν ένας άγριος φύλακας της Κρήτης που περιέτρεχε την ακτογραμμή του νησιού και κρατούσε σε απόσταση τα εχθρικά πλοία που πλησίαζαν, πετώντας τους τεράστιες πέτρες, ενώ έγινε και το συμβολή με την ανάσα του και το πεταχτωμένο σώμα του. Πραγματικά όμως, οι λειτουργικά ρομπότ, που καθιερώνονται μάλιστα με τον όρο αυτόματα, πρωτοεμφανίζονται κατά την κλασική περίοδο. Ο Αριστοτέλης μνημονεύει με θαυμασμό τα αυτοκινούμενα και αυτολειτουργούμενα αυτά τα λειτουργήματα και τα χρησιμοποιεί για να εξηγήσει τη λειτουργία των ζωντανών οργανισμών. Λέγει δε χαρακτηριστικά στο έργο του μετά τα φυσικά. Όλοι αρχίζουν να εκπλήσονται για τη φύση των πραγμάτων, όπως εκπλήσονται και εκείνοι που βλέπουν τα αυτόματα, χωρίς να αναγνωρίζουν την αιτία της κίνησής τους. Στο περιζώο γενέσεως, δε, λέγει, το σπέρμα έχει εσωτερική κινητήρια δύναμη, με την οποία το ίδιο κινείται. Μπορεί όμως το ένα να μεταδώσει την κίνηση στο άλλο. Έτσι κινούνται και τα αυτόματα των θαυματοποιών. Σημειώνουμε εδώ ότι ο Αριστοτέλης ονομάζει θαυματοποιούς τους αυτοματοποιούς, θεωρώντας θαύματα τα αυτόματα για το θαυμαστό της λειτουργίας τους. Και συνεχίζει. Τα μόρια τους διαθέτουν μια εσωτερική κινητήρια δύναμη όταν βρίσκονται σε ηρεμία. Όταν κάτι από έξω κινήσει το πρώτο εξ αυτών, αμέσως μπαίνει σε λειτουργία το επόμενο. Έτσι λοιπόν και τα αυτόματα, κατά κάποιο τρόπο κινούνται χωρίς να τα αγγίξει κανείς. Έχουν όμως δεχτεί μια αρχική εξωτερική όθηση. Στο περιζόμενο κινήσεως, λέει,
όπως κινούνται τα αυτόματα, κάνοντας μικρές κινήσεις, καθώς απελευθερώνονται τα περιστρεφόμενα τμήματα και συμπαρασύρουν χτυπώντας το ένα το άλλο, έτσι κινούνται και τα ζώα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αριστείς, άλλοτε παρουσιάζει τα αυτόματα με τους ζωντανούς οργανισμούς και άλλοτε τους ζωντανούς οργανισμούς με τα αυτόματα. Τα κείμενα του Αριστοτέλη υποδεικνύουν ότι στην εποχή του υπήρχε μια πληθώρα από εντυπωσιακά αυτόματα και ρομποτικούς οργανισμούς. Δυστυχώς δεν περιγράφει ούτε καν μνημονεύει κάποια από αυτά. Φτάνουμε λοιπόν στην ελληνιστική περίοδο, από όπου εκτός των άλλων έχουν διασωθεί τρία καταπληκτικά συγγράμματα από δύο σπουδαίους Έλληνες μηχανικούς. Πρόκειται για τα πνευματικά του Φίλωνος του Βυζαντίου, που έζησε στην Αλεξάνδρεια το 3ο Χριστού, και τα πνευματικά, επίσης πνευματικά, και το περιαχτώμα του Φιλικής, του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, που επίσης έζησε στην Αλεξάνδρεια, μάλλον τον 1ο αιώνα μετά Χριστού. Και οι δύο είναι κατασκευαστές αυτομάτων ήδη, και τα βιβλία τους είναι ουσιαστικά τεχνικά χειρίδια, κατάλληλα για τη διδασκαλία στους μαθητές τους, της τέχνης της κατασκευής αυτομάτων, όπως μετά αναφέρουν οι ίδιοι. Σε αυτά, γίνεται αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και της λειτουργίας κάθε τμήματος ενός αυτομάτου, με επεξηγηματικά σχέδια, τα περισσότερα βέβαια των οποίων έχουν αναγνωριστεί, πλήρη διαστασιολόγηση, όπου απαιτείται, αναλυτικές οδηγίες για την κατάλληλη επιλογή και διαμόρφωση των απαιτούμενων υλικών, καθώς και οδηγίες για την αποφυγή τυχόν αστοχίας. Επίσης, οι δύο αποδίδουν την πατρότητα των περισσότερων από τα αυτόματα που περιγράφουν στους προγενέστερους, όπως λένε, στους παλιούς και στους αρχαίους αυτοματοποιούς. Συγκεκριμένα γράφουν ανάλογα με την περίπτωση. Οι πρώτερων, οι προημών, οι παλαιοί, οι αρχαίοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση ενός από αυτά. Βλέπουμε εδώ την πιστή ανακατασκευή του στρατού αυτόματου θεάτρου του Φίλωνος που περιγράφει ο Ήρων στην αυτοματοποιητική του. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ήρων, από όλα όσα πριν από εμάς γράφτηκαν, καλύτερο και πιο κατάλληλο για τη διδασκαλία, δεν βρήκαμε άλλο από εκείνο του Φίλωνος του Βυζαντίου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μηχανική τηλεόραση εντός εισαγωγικών, λόγω του μεγέθους του, που παρουσιάζει αυτόματα την πλοκή ενός μύθου με κινούμενη εικόνα, ήχο και φωτορεαλισμό. Οι αρχαίοι λοιπόν, με σκόπο μηχανικό σχεδόν, παρακολουθούσαν τα δεδομένα του σύριαλ, όπως την αρμαδαθητική εκστρατεία, το μύθο των Αθητών και άλλα. Αλλά το αγαπημένο του, όπως φαίνεται, ήταν ο Τροϊκός Πόλεμος. Και εδώ θα δούμε ένα επεισόδιο από αυτόν, το μύθο του Ναυπλίου. Με το τραύμα ενός σύρτη, η κλεψίδρα αρχίζει να αδειάζει, εμπεστερότημο, και το βάθος να τελειώσει σαφώς, έρχοντας στα σκηνά των μηχανισμών και βλέπουμε τα έξι αυτόματα. Η αρχαία ανοίγει τους αρχαιούς μετά τον Τροϊκό Πόλεμο να επισκεφτούν την αρμία τους. Βλέπουμε λοιπόν να κινείται τα εργαλεία, βλέπουμε να κινούνται τα πλειόνια, τα σπηλιά και να ακούγεται ο ήχος. Να πείσω δύο από τους 32 προβληματισμούς που υπάρχουν να δημιουργήσει αυτό το αυτόματο. Άμεσως μετά, οι ανηθίες για ελάχιστο χρόνο. Γι' αυτό πρέπει άλλοι μηχανισμοί που κινούνταν από περιελήξεις σκηνιών με θηλιές και ξυλόγραφα. Και όταν ανοίξουν οι θύρες, βλέπουμε μια άλλη σκηνή. Βλέπουμε τους αρχαιούς να καταφύγουν τα πλοία. Τους αρχαιούς να σπρώχνουν τα πλοία στην θάλασσα. Και αμέσως, μόλις κλείσουν μια θέα, βλέπουν τους αυτούς μεχτούς, βλέπουν τον άξονα περιστροφής των θυρών. Και μόλις ανοίξει λοιπόν ξανά η αυλαία, όπως μας λέει ο Ήρωνας, βλέπουμε τη θάλασσα και τον ουρανό. Και μετά από λίγο βλέπουμε το στόλο των αρχαιών, τα πλοία των αρχαιών σε μια κατάσταση στόλου με τα κουκιά, όχι με κειμένα τα πανιά ακόμα, και συχνά να ξεπηδούν και δελφίνια από τη θάλασσα. Να πούμε εδώ ότι στο προηγούμενο επεισόδιο οι θεατές είχαν παρακολουθήσει τον άδικο θάνατο του Παραμύρη από τους Αχαιούς και σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τον πατέρα του, τον Ναύπλιο, να τον συζητηθείτε. Εδώ λοιπόν σιγά σιγά βλέπουμε τη θάλασσα να φουρτουνιάζει και το στόλο των Αχαιών. Να έχετε πλέον με αγγυμένα τα πανιά με σκοπό να έρθει, στην Ελλάδα.
Έγινε λοιπόν πάλι αυτό. Και όταν ανοίξουν ξανά τα πλοία, βλέπουμε εδώ τον Άφιο στην Αθηναία, σε ακροτή, να σηκώνει μισό με προκροτή της Αγγλιάς, να σηκώνει να ξεγράσει τους Αθηνούς, τους Αχαιούς, ότι είναι λιμάνιο, είναι φάρος και να τσακιστούν τα πλοία τους. Είδαμε ένα Άφιο αυτόματα φωτιά, που μετά από σαν φωτιά αυτόματα, για να έχουν φωτεραγισμό και να φαίνεται η φωτιά σαν να τρεμοπαίζει από το τρισό. Να ξηρία μου και τον ίδιο βάρο που είναι η κινητήρια δύναμη, και όταν θα ξανανοίξει η αυλαία, θα δούμε λοιπόν όντω η αρχή να έχουν συγκεραστεί, να έχουν τσακιστεί τα πλοία του στα βράχια, να έχουν πνιγεί και ο έντα και ο ρεσπέκτη του Σεφάντο του Παλαδίδη να έχουν λοιπά. Και εμεί εδώ στο Σαββουνιάνι σε δό η Αθηνά, και μετά στο τέλο τη περιφορά τη, θα δούμε αυτό τα τρία πράγματα. Θα δούμε στα πλοία του Σεφάντο και θα ο έντα. Και αμέσω μετά, επέστρεψε η Αθηνά στην αρχική θέση, έγινε η αυλαία και εδώ τελείωνε το εξώδιο του σημερινού επεισόδιο. Του Πικοτίνιου, λοιπόν, και οι θεατές πήγαν με αιμονία την επόμενη μέρα και το επόμενο επεισόδιο, ενώ οι αυτοματοποιοί άλλαζαν μηχανισμούς και σκηνικά. Πρέπει να πούμε ότι γίνονταν και διαχωρισμοί μεταξύ των αυτοματοποιών, με νικητή αυτό που θα παρουσίασε την καλύτερη και πιο αγιοφανή παράσταση. Και τώρα, θα πάω στο δεύτερο ακόμα την μεριά του Ιωάννου στην αυτοματοποιητική. Βλέπουμε λοιπόν μια πιστή ανακατασκευή του υπάγοντος αυτομάτου, του Ιωάννου, στο οποίο παρουσιάζεται αυτόματα ο μύθος του Διονύσου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα αυτοκινούμενο όχημα προθέατρο. Η κινητήρια δύναμη οφείλεται και πάλι στην ερχόμενη κάθοδο ενός κοντινού βάρους, που με τη σειρά του τραβά σινάκια που έχουν περιληφθεί στους κινητήρους άξονες στον τροχόντο του οχήματος. Βέβαια τώρα η κυψίδρα δεν έχει ξηριά μου, αλλά περιέχει συνάπη ή οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο, είναι ελκύστερο και συνάπη και χρή, που είναι και χρή, συγκεκριμένα εδώ, που είναι ελκύστερο και ελαφρύ για τις ανάγκες του κινητού αυτομάτου. Και εδώ για να ξεκινήσουμε την παράσταση, πρέπει να καταλήξουμε συνάγκη, ανοίγουμε ένα σύρτη δηλαδή και αρχίζει να αδειάζει την σύρα και κινείται το αυτόματο. Να πούμε ότι η αυτόματη λειτουργία του αυτοκινήματος είναι βάση ενός επιθυμητού σχεδίου πορείας, που πιθανόν είχε σαν στόχο να περάσει σε κατηγορία, όπως σκύρωνες, τυρίποτες, βομούς και άλλα. Ο προγραμματισμός του, όπως βλέπουμε, πραγματοποιείται από τρία είδη περιελίξεων των σημειών πάνω στους δύο ανεξάρτητους κινητήριους άξονες των τροχών. Η δεξιόστροφη περιέλευση και στους δύο άξονες εξασφάλιζε τη δεξιόστροφη περιστροφή των τροχών και επομένως την ευρωστοπορία του αυτομάτου. Η αριστερόστροφη περιέλευση εξασφάλιζε την αριστερόστροφη περιστροφή των τροχών και επομένως την ευρωστοπορία του αυτομάτου. Η ελεύθερη περιέλευση, δηλαδή όπως είχε γύρω από ένα άξονα, ως σημεί, εξασφάλιζε την ακινησία των τροχών και επομένως τη στάση του αυτομάτου για την παρουσίαση της παράστασης του πρωτοθεάτρου. Η δεξιόστροφη περιέλευση στον δεξί τροχό και η ταυτόχρονη ελεύθερη περιέλευση στον αριστερό τροχό εξασφάλιζε τη στροφή του αυτομάτου προς τα αριστερά. Ενώ η ελεύθερη περιέλευση στον δεξί τροχό και η ταυτόχρονη δεξιόστροφη περιέλευση στον αριστερό τροχό εξασφάλιζε τη στροφή του προς τα δεξιά. Περιμένουμε λοιπόν το αυτόματο να φτάσει στη προγραμματισμένη θέση και θα παρουσιαστεί ο μύθος του Διονύσου. Και να, αυτόματα βλέπουμε λοιπόν φωτιά να ανάβει στον δρόμο, που μετά το ξάναψε αυτόματα για φωτιά, και θυσία λοιπόν στον δρόμο του Διονύσου, ο Διονύσος παραδέχεται τη θυσία και μετά να σπονδύει, βλέπουμε τα υγρά, βλέπουμε νερό και άλλα, πίσω, γύρω, βλέπουμε στο πανίδιο του Διονύσου και τα μαγεία της θυσία του Διονύσου αυτόματα. Βλέπουμε τα μαγεία της θυσία, να χορεύουν αριστερόστερα. Αμέσως μετά βλέπουμε το Διόνυσο και μαζί του Νίκη στην κορυφή να κινείται προς τα κάτω πλευρά, σε θετική ώρα συνεργάτητα σε κοινότητα σημεία που λειτουργούν με γραφική και δεν ξανάζονται τα υγρά του Διόνυσου και βλέπουμε να γίνονται τα ίδια πράγματα. Σαν θυσία, σαν σπουδές, Διόνυσο, σαν μουσική και ενώ δεξιόστερα κύριε Κοτρανά, συγγνώμη, δεν σας ακούμε.
Και όλη αυτή την ώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα στο να κατανοήσουμε τι λέτε. Νομίζω ότι φταίει η παράλληλη χρήση του βίντεο, του ήχου του βίντεο που αποδίδει τη δική σας φωνή. Εγώ βραστού, ναι. Σιγά, μωρό μου, σιγά. Σιγά, 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 σιγά. Μην βιάζεσαι. Όχι, δεν υπάρχει βελτίωση. Κύριε Κοτσανά, αν έχετε παράλληλα κάποιον άλλο υπολογιστή ανοιχτό με το ηχητικό του, ίσως αυτό ευθύνεται για την παραμόρφωση του ήχου. Τώρα το δούμε λίγο. Όχι, όχι, ακούγαμε κάποια πράγματα, αλλά με αντίχηση, ελαφρά αντίχηση ή βαρέα αντίχηση. Πολύ δύσκολα, Αντρέα, πολύ δύσκολα. Κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι ο ήχος είναι κακός, είναι ακατάληπτα. Τώρα έχουμε σταματήσει το βίντεο. Μπράβο, ας σταματήσετε το βίντεο, πείτε τα έτσι και στο τέλος ξαναβάζουμε το βίντεο και ας παίξει τότε. Κατά κάποιον να το κάνουμε κάπως έτσι. Ξέρετε κάτι, θα πάρω το βίντεο και θα λέμε πολύ λίγα πράγματα, γιατί με το βίντεο θα καταλάβουμε όσο είναι πράγματα. Όπως θέλετε, εσείς ξέρετε. Θα σταματήσω το βίντεο και θα λέμε. Ωραία, ωραία. Κύριε Κοτσανά, αν έχετε ακουστικά επίσης, θα βοηθούσε ενδεχομένως στην ομαλοποίηση του ήχου, στην ομαλότερη ροή του ήχου. Κάποιο είδους ακουστικά που μπορείτε να συνδέσετε με τον υπολογιστή και να μιλήσετε μέσα από αυτά. Και τα απλά ακουστικά του τηλεφώνου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Το εξωτερικό μικρόφωνο και τα οπότε δεν χρειάζεται. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Για δούμε όμως με το βίντεο, όταν υπάρχει ταυτόχρονα το βίντεο. Για δοκιμάστε το παράλληλα, γιατί νομίζω ότι δεν φταίει αυτό. Ωραία, το έχουμε το βίντεο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν ακούμε καλά. Πολύ καλά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ωραία. Τότε τέλεια. Τέλεια. Να μην ξαναπούμε τώρα για το κινητό αυτόματο, φαντάζομαι. Όχι, μπορείτε να προχωρήσετε από εκεί που είχατε μείνει, αν θέλετε. Λοιπόν, να ξεγυρίσω λίγο πιο πίσω. Νομίζω ότι αξίζει εδώ να τονίσουμε αυτό που γράφει ο Ήρων Αλεξανδρεύς στο τέλος της παρουσίασης του κινητού αυτομάτου. Με όσα γράψαμε μέχρι τώρα, νομίζουμε ότι αναπτύξαμε αρκετά όλα όσα έπρεπε να πραγματευτούμε για τα κινητά αυτόματα. Και τα παρουσιάσαμε μάλιστα με τρόπο εύκολο, ακίνδυνο και διαφορετικό από όσα έχουν γραφτεί πριν από άλλους πριν από εμάς, όπως είναι φανερό σε όσους μελέτησαν τα παλαιότερα συγγράμματα. Για τα σταθερά όμως, θέλουμε να γράψουν κάτι πιο σύγχρονο και αμέσως περιγράφει το σταθερό αυτόματο του Φίλωνος. Από αυτό βλέπουμε, μπορούμε να φανταστούμε, πόσο παλαιότερα ήταν τα κινητά αυτόματα από αυτό του Φίλωνος που είδαμε στην αρχή της παρουσίασης. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα εξαιρετικό υδραυλικό αυτόματο, αυτό των αυθεγκωμένων ορνέων και στις επιστραφίσεις Γλαυκός. Πρόκειται για μια επινόηση του Φίλωνος του Βυζαντίου, βελτιωμένη από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα, που αναπαριστούσε πουλιά να κελαϊδούν όταν μια κουκουβάγια τα αποστρεφόταν και να σηκούν φοβισμένα όταν γινούσε προς το μέρος τους. Το θέμα αυτόματα επαναλαμβανόταν συνεχώς. Είναι ένας εξαιρετικός αυτοματισμός επαναλαμβανόμενου θεάματος με παραγωγή κίνησης και ήχου. Να το δούμε λίγο. Βλέπουμε λοιπόν αυτόματα με τον ρό της βρύσης
από μία πηγή, τα πουλιά να κελαϊδούν. Κάποια στιγμή, μία κουκουβάγια, αυτόματα, αφού τα ακούει, περιστρέφεται προς τα πουλιά και αυτά φοβούνται και σταματούν να κελαϊδούν. Μετά από λίγο, η κουκουβάγια, αφού δεν βλέπει κάτι, περιστρέφεται προς την αρχική τη θέση και τα πουλιά, αφού δεν φοβούνται πλέον, ξαναρχίζουν να κελαϊδούν. Και αυτό γίνεται συνεχώς. Και βλέπουμε και τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το αυτόματο. Δεν ξέρω αν ακούγουμε τώρα τα αυτόματα με το βίντεο. Μια χαρά, κύριε Κοτσένα. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα περνούμε στο διατάφτα. Δεν είναι τίποτε άλλο από την αυτόματη θεραπενίδα του φύλωνος του Βυζαντίου. Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τη μορφή υπηρέτριας σε φυσικό μέγεθος, που στο δεξί της χέρι κρατούσε μια ίνοχόη. Στο αριστερό χέρι της, το οποίο περιστρεφόταν από μια τεχνητή άρθρωση στον ώμο της, αυτό ήταν απλωμένο, έτοιμο να υποδεχτεί το κύπελο του κάθε επισκέπτη. Όταν ο επισκέπτης τοποθετούσε ένα κύπελο στην παλάμη του αριστερού χεριού τους, εκείνη αυτόματα έριχνε αρχικά ίνο και στη συνέχεια για να άνοιξε νερό στο κύπελο ανάλογα με την επιθυμία του. Είναι ένα πλήρως λειτουργικό ρομπότ λοιπόν που μπορούσε να σερβίρει δεκάδες καλεσμένους με ίνο, νερωμένο ίνο, στην ποσότητα και την ανάμειξη που επιθυμούσε ο καθένας. Να δούμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας του. Όταν τοποθετήσουμε λοιπόν το κύπελο στο χέρι της, τότε όπως βλέπουμε ανασηκώνονται κάποιες βαλβίδες, έχουμε κάποιους μηχανισμούς λοιπόν από αυτά τα δοχεία. Και αρχίζει και ρέει ίνος. Και ρέει ίνος μέχρι που να σηκώσουμε το κύπελο. Όταν σηκώσουμε το κύπελο, αυτόματα σταματά. Να δούμε τον τρόπο λειτουργίας λοιπόν. Βλέπουμε ότι στο στήθος της υπηρέτριας υπάρχουν δύο δοχεία. Το δοχείο με το ίνο και το δοχείο με το νερό. Από αυτά τα δοχεία είναι στεγανά. Στο κατώτερο μέρος τους, στο δυθμένα τους, υπάρχουν δύο σωληνίσκοι, οι οποίοι καταλήγουν, δεν ξέρω αν φαίνεται και ο κέρσορας, καταλήγουν στην άκρη της ίνοχοης. Επειδή είναι στεγανά, δεν μπορεί να ρεύσει κανένα υγρό αν δεν εισέλθει αέρας σε κάποιο από αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν οι δύο αεραγωγοί σωληνίσκοι. Τους δείχνω με τον κέρσορα, οι οποίοι καταλήγουν εδώ δεξιά σε δύο βαλβίδες. Οι οποίες βαλβίδες έχουν μία οπή, με την οποία κάθε φορά ευθυγραμμίζεται κάθε βαλβίδα με την αντίστοιχη αεραγωγό σωλήνα. Στο επάνω μέρος στην άρθρωση, βλέπουμε ότι αυτές οι βαλβίδες κρέμονται από μία ράβδο, η οποία βρίσκεται στην άρθρωση του ώμου. Άρα, όταν κινείται το κύπελο προς τα κάτω, λόγω βαρύτητας, αυτή η ράβδος ανυψώνεται. Και μάλιστα αυτή η ράβδος έχει ένα αντίβαρο και ένα ελαττήριο. Μας το περιγράφει γλαφυρά αυτό το ελαττήριο ο Φίλων και λέει ότι είναι από μία λεπτή ράβδο, την οποία την έχουμε λυγίσει όπως τυλίγεται ένα φίδι σε ένα δέντρο. Μιλάει για ένα ελαττήριο τόσο γλαφυρά. Είναι ένα ισοσταθμιστικό λοιπόν ελαττήριο και όταν τοποθετήσουμε το κύπελο στο χέρι της, τότε ανυψώνονται αυτές οι βαλβίδες. Και τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η οποία που ευθυγραμμίζεται πρώτα με αεραγωγό σωλήνα είναι η βαλβίδα που περιέχει τον ίνο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εδώ δεξιά ότι αυτή η οποία ευθυγραμμίζεται αυτή τη στιγμή με τον αεραγωγό σωλήνα του δοχείου του ίνου και ρέει ίνος. Όταν ανασηκώσουμε το ποτήρι, θα ανέβει το χέρι, οπότε κατεβαίνουν οι βαλβίδες και φράσουν τον αεραγό σωλήνα και σταματάει η ροή. Βλέπουμε μια δεύτερη περίπτωση. Εδώ αν αφήσουμε περισσότερη ώρα το κύπελο στη θεραπενίδα, θα συμβούν τα εξής. Βλέπουμε επίσης τους διάφορους μηχανισμούς, αυτές είναι οι βαλβίδες που βλέπουμε. Τότε στην αρχή θα αρχίσει να ρέει ίνος όπως και πριν. Μετά από λίγο όμως θα αρχίσει να ρέει, να σταματά ο ίνος και να αρχίσει να ρέει νερό. Να κάνει ανάμειξη λοιπόν, στην ποσότητα που επιθυμούμε, στην ανάμειξη που επιθυμούμε. Όταν και σε αυτή την περίπτωση σηκώσουμε το κύπελο, αυτόματα θα σταματήσουν να ρέουν τα υγρά. Λάθος και ο τρόπος λειτουργίας. Βλέπαμε πριν που είχε ευθυγραμμιστεί η οπή του ίνου, τώρα έχει ευθυγραμμιστεί η οπή του νερού. Όταν ανασηκώσουμε το κύπελο, θα κατέβουν οι βαλβίδες και οι δύο και θα σταματήσει η ροή των νερών.
Και αν ένας ξεχασιάρης αφήσει το κύπελό του πάνω στο χέρι της συνοχώρης, της τεραπενίδας, θα δούμε τι θα συμβεί. Θα δούμε και πάλι στην αρχή η θεραπενίδα να μας δίνει ίνο, σιγά σιγά να σταματά ο ίνος και να αρχίζει να μας τον ερώνει. Και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό μέχρι να φτάσουμε μέχρι το χείλος του κύπελου και θα έχουμε φτάσει σε μια ανάμιξη, όπως μας λέει και ο φίλωνας, το επιθυμητό είναι 2+1, δύο τμήματα ίνου και ένα νερού. Να τόσο λοιπόν ο τόπος λειτουργίας. Εδώ βλέπουμε την βραβίδα δεξιά του ίνου. Σταματά σιγά σιγά η φράση αυτή, ανοίγει του νερού, βλέπουμε του νερού και σιγά σιγά, θα δούμε σε λίγο, να φράσει η οπή του νερού. Έτσι λοιπόν λειτουργούσε αυτό το λειτουργικό ρομπότ του φίλωνος του Βυζαντίου. Και θα περάσουμε τώρα σε έναν εξαιρετικό συγκερασμό που είναι ο συγκερασμός του, είναι μια υποθετική ανασύσταση της αυτόματης θεραπενίδας του πύλωνος του Βυζαντίου και του κινητού αυτομάτου του πύλωνος του Αλεξανδρέως. Ξέρουμε ότι και τα δύο υπήρχαν τον 3ο αιώνα π.Χ., όπως επίσης και ο μηχανισμός με την κουβάγια που είχαμε δει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την αυτόματη θεραπενίδα να έρχεται σε ένα συμπόσιο, κινούμενη, βαδίζει λοιπόν, πηγαίνει στον κάθε συνδετημόνα, πλησιάζει προς αυτόν, σταματά, στρέφει την κεφαλή της προς αυτόν, μιλά και λαϊδιστά, αν θέλει ίνο ή νερό, ο συνδετημόνας αφήνει το κυπελό του στο χέρι της και μπορεί να πάρει ίνο, νερωμένο ίνο, στην ποσότητα και την ανάμειξη που επιθυμεί. Όταν αφήσει το κύπελο στο χέρι της, σηκώσει το κύπελο από το χέρι της, αυτή αρχίζει, ξεκινά να πηγαίνει στον επόμενο συνδετημόνα. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι να σερβίρει όλους τους συνδετημόνες στο συμπόσιο. Βλέπουμε δεξιά τους διάφορους μηχανισμούς, βλέπουμε τα δοχεία, βλέπουμε τις βαλβίδες, βλέπουμε τώρα το μηχανισμό για το κελάιδισμα, το μηχανισμό για τη στροφή της κεφαλής επάνω, βλέπουμε κάτω τους δύο άξονες για τους τροχούς, με τα ξυλόκαρφα και τις θηλιές των σκηνιών. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε τι γράφει ο Φίλων στην πρώτη παράγραφο των πνευματικών του. Έμαθα, αγαπητέ μου Αρίστον, την επιθυμία σου να γνωρίσεις ξεχωριστές μηχανές. Θα ήθελα λοιπόν να ανταποκριθώ σε αυτήν, αφιερώνοντάς σου αυτό το βιβλίο, ώστε να λειτουργήσει ως υπόδειγμα στις έρευνές σου στη μηχανική. Αρχίζω περιγράφοντας τις πνευματικές μηχανές και θα αναφέρω όλες εκείνες τις μηχανές που γνώριζαν οι προηγούμενοι σοφοί. Να λοιπόν, και εδώ ο Φίλων μας αναφέρει ότι αυτά που περιγράφει ήταν από τους προηγούμενους σοφούς. Και μιλάμε για τον Φίλωνα τον 3ο αιώνα π.Χ. Βλέπουμε τώρα, αφού σέρβει τους καλεσμένους, η θεραπενίδα να επιστρέφει στην αρχική της θέση. Και τώρα εδώ, στα εγγένεια του μουσείου μας, βλέπουμε δύο κινούμενες θεραπενίδες να σερβίρουν τους καλεσμένους στα εγγένεια με ίνο, νερωμένο ίνο, στην ποσότητα και την ανάμειξη που επιθυμούσε ο καθένας, όπως λέμε. Βλέπουμε πώς μιλούν και λαϊδιστά, πώς τρίβει η κεφαλή τους. Βλέπουμε τον κύριο Μουσά, τον κύριο Τάσιο, αριστερά. Βλέπουμε εδώ τον Γάλλο πρέσβη να σερβίρεται και αριστερά τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας. Και να πούμε τώρα εδώ για το μουσείο. Είναι το μουσείο που βρίσκεται, το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Πιντάρου και Ακαδημίας στο Κολωνάκι. Και να πούμε ότι σκοπός του μουσείου είναι να αναδείξει όχι μόνο τη ρομποτική τεχνολογία, αλλά και τις άλλες τεχνολογίες και τεχνικές που υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα και να αποδείξει ότι η αρχαία ελληνική τεχνολογία, λίγο πριν το τέλος του ελληνικού κόσμου, ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας.
Όσο και μας ξαφνιάζει αυτό, μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει παρατηρώντας τη μηχανή του πιο σύγχρονου αυτοκινήτου. Θα δει ότι ακόμα και τώρα εξακολουθεί να αποτελείται από κουκίες και περιπόκλια, από δοδούς, τροχούς και κανόνες, από τροχαλιές και ημάντες, από αλυσοτροχούς και αλυσίδες, από έμβολα και κυλίδρους, από ελαττήρια, υδραυλικές ελεκτές και υδραυλικές βαλβίδες, προγραμματιστές και αυτόματους πληγούς. Όλα αυτά είναι εφευρήματα των αρχαίων Ελλήνων, με τα οποία οι αρχαίοι Ελλήνες είχαν δημιουργήσει πολύπλοκους μηχανισμούς, ήταν οι θεμελιοί λίθου για να δημιουργήσουν πολύπλοκους μηχανισμούς, όπως το ρομπότ υπερέτρια που είπαμε. Και εδώ βλέπουμε ένα ξεχασιάρι αυτή τη στιγμή, που έχει αφήσει το κύπελο στο χέρι, και όπως θα δείτε, θα φτάσει μέχρι το χείλος. Λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε ήταν κληροδοτήματα και ίδια και αναντικατάστατα εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τα δομικά στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας μας, η εξέλιξη της οποίας θα ήταν αμφίβολη χωρίς την ανέξοδη και απροβλημάτιστη υιοθέτησή τους. Πάνω από 1000 χρόνια ορίμαση χρειάστηκε η ανθρωπότητα για να επανακτήσει αυτή την αξιοθαύμαστη, ξεχασμένη τεχνολογία. Η εξερεύνηση λοιπόν αυτής της εποχής που η τεχνολογία αιχμής δεν κατοχυρωνόταν αποδεικνύει περίτρανα το πόσα περισσότερα από όσα νομίζουμε χρωστάει ο σύγχρονος πολιτισμός στους Έλληνες. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Κοτσανά. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πολύ παραστατική, πολύ ζωντανή διάλεξη, η οποία μας έχει προσφέρει πάρα πολλές γνώσεις, τις οποίες δεν κατήχαμε, ή τουλάχιστον ο ομιλών. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε στο τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με το κοινό που παρευρίσκεται στην πλατφόρμα της Ακαδημίας Αθηνών. Σας ευχαριστούμε θερμότατα και περιμένουμε όλοι να βρούμε τον χρόνο να επισκεφτούμε το μουσείο για να δούμε όλα τα εκθέματα από κοντά. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η διάλεξη του κ. Κοτσανά. Τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη ομιλήτρια της απόψινής βραδιάς, της απόψινής Συνόδου της Λογοδημίας, την κυρία Μαρία Γερολέμου. Σπέβδω να πω υπερηφάνως ότι είναι Κυπρία, όπως και ο Μιλών, και είναι λέκτορας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολυγραφότατη και πάρα πολύ δραστήρια. Έχει δημοσιεύσει ευρέως για το αρχαίο ελληνικό δράμα, συγκεκριμένα για το Φύλο και την Τρέλα, για τα θαύματα και για την αρχαία επιστήμη και τεχνολογία. Η πρώτη της μονογραφία, Bad Women, Mad Women, διερευνά την γυναικεία παρεκκλίνουσα συμπεριφορά στην ελληνική τραγωδία και επιδιώκει να ορίσει την επιρροή των κοινωνικών και ιδεολογικών παραμέτρων στην παρουσίαση της γυναικείας συμπεριφοράς. Η δεύτερη μονογραφία της, Τεχνικός αυτοματισμός στην κλασική αρχαιότητα, διερευνά μέχρι ποιο σημείο η φύση λειτουργεί ως έμπνευση για τον τεχνικό αυτοματισμό, συζητά τις συνέπειες του τεχνικού αυτοματισμού σε σχέση με τις ανθρώπινες δεξιότητες και εξετάζει τον ρόλο του στις μηχανικές διαδικασίες παραγωγής. Είναι επιμελήτρια 5 συλλογικών τόμων για τα θαύματα, τους καθρέφτες, την αρχαία τεχνολογία και την ιατρική, σε κορυφαίους εκδοτικούς οίκους, ενώ παράλληλα εκπονεί μία νέα μονογραφία. Όπως σας είχα πει, είναι πραγματικά πολυγραφότατη και δραστήρια και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και στη Μαρία και στη νεότερη φιλολογική γενιά που κρατά ψηλά τη σημαία της έρευνας και της δημιουργίας. Η Μαρία απόψε θα μας μιλήσει για τους αυτοματισμούς και τα θαύματα στην ελληνιστική εποχή. Μαρία, είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά που είσαι μαζί μας στην Ακαδημία Αθηνών και στην Λογοδημία. Ο λόγος σε σένα. Σε ακούμε. Εγώ ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια. Ευχαριστώ που με καλέσατε, Ανδρέα και Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ, κύριε Κοτσανά, για την πολύ ωραία, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε μετά. Εμένα δεν είναι τόσο εντυπωσιακή η ομιλία μου. Εγώ είμαι ένας ταπεινός φιλόλογος, αλλά θα προσπαθήσω όσο πιο πολύ να το κάνω έτσι παραστατικό. Θα κάνω share screen για να μπορέσετε να δείτε το PowerPoint. Το βλέπω, Μαρία, από την πρώτη διαφάνεια. Μπράβο. Λοιπόν, τίτλος «Μηχανικά αυτόματα, αυτοματισμοί
και θαύματα. Η τεχνολογία και η έννοια του αυτοματισμού, στις οποίες βασίζεται και η κατασκευή αυτομάτων, αυτόνομων μηχανών, καθορίζονται από ιστορικά και πολιτιστικά πλαίσια. Τώρα, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας προκύπτει από τη σχέση της με τη φύση. Ενώ στην αρχαϊκή περίοδο η τεχνολογία και η φύση δεν φαίνεται να λειτουργούν ως αντίθετα και μοιράζονται τις ίδιες αρχές, από την κλασική περίοδο και μετά η τεχνολογία καθιερώνεται ως μια ξεχωριστή δύναμη που ορίζεται από τις προθέσεις των κατασκευαστών και των χρηστών της. Αυτή την περίοδο, την κλασική περίοδο, η τεχνολογία προκύπτει από κάποια ανάγκη, μας λένε τα κείμενα, από κάποια μηχανία, από μια απορία, την λύση στη τεχνολογία. Ως τέτοια ξεχωριστή δύναμη, η τεχνολογία από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται σε αρκετές περιπτώσεις να απειλεί τη φύση. Από την ελληνιστική περίοδο και ύστερα όμως, η τεχνολογία εμφανίζεται συχνά ως συμπληρωματική προς τη φύση δύναμη. Εκτός από την τεχνολογία, σημαντική για την κατανόηση του τεχνικού αυτοματισμού και των αυτομάτων στην κλασική αρχαιότητα είναι γενικότερα η έννοια του αυτοματισμού, του φυσικού αυτοματισμού. Όταν περιγράφω το σώμα, οι αυτοματισμοί, οι φυσικοί αυτοματισμοί, αναφέρονται σε σωματικές δραστηριότητες όπως η αναπνοή, το βάδισμα, αναπνέω αυτόματα, περπατώ αυτόματα. Στην αρχαϊκή περίοδο, οι αυτοματισμοί περιγράφουν διαδικασίες όπως το άνθισμα ενός λουλουδιού, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Αυτόματα ανθίζουν τα λουλούδια. Ή περιστατικά όπως το θάνατο μιας γάτας ή, όπως έχω ήδη πει, το βάδισμα. Η διάσημη αυτόματη κίνηση των κατασκευών του Ηφαίστου στο 18ο βιβλίο της Ιλιάδας φαίνεται να είναι προϊόν φυσικών αυτομάτων δυνάμεων και δεν εξαρτάται από τη λειτουργία ενός τεχνικού μηχανισμού ή την τεχνική μαεστρία του Ηφαίστου. Για να, αυτό που έχω βρει που είναι κοντά σε αυτήν την ομηρική ιδέα αναυτοματισμού είναι το έργο αυτού του Ολλανδού διάσημου καλλιτέχνη, του Theo Janssen, που κατασκευάζει αυτόματα γλυπτά χρησιμοποιώντας εδώ την ολική ενέργεια, τον αέρα. Βλέπετε, είναι πολύ κοντά σε αυτήν την ιδέα τα ομηρικά αυτόματα. Από τον 5ο αιώνα και ύστερα, οι φυσικοί αυτοματισμοί, όπως και η φύση, όπως έχω ήδη αναφέρει, βρίσκονται σε αντίθεση με την τεχνολογία. Συχνά οι αυτοματισμοί, ο όρος αυτόματο, συνοδεύεται από επίθετα όπως άγριος και φαίνεται να απειλεί οτιδήποτε είναι χειροποίητο, είναι χειρόκνητο, μας λένε τα κείμενα. Για παράδειγμα, σε περιγραφές στο Ιπποκρατικό Κόρπους, ο όρος αυτόματο αναφέρεται σε μια δύναμη η οποία μπορεί να βλάψει τον ασθενή, αλλά η οποία μπορεί να θελέσει τον ασθενή, η οποία όμως τέλος πάντων δεν μπορεί καθόλου να ελεγχθεί ή να περιοριστεί από την τέχνη του γιατρού. Η ελληνιστική μηχανική τέχνη, από την άλλη, προσπαθεί να συμφιλειώσει την τέχνη, την τεχνολογία με τη φύση. Τα ελληνιστικά αυτόματα, όπως θα δούμε σε λίγο, φαίνεται να δρούν με φυσικά αυτόματο τρόπο, αλλά δεν πάβουν να είναι αποτέλεσμα μιας μηχανικής διαδικασίας. Δηλαδή, είναι αποτέλεσμα μιας μηχανής, η λειτουργία της οποίας εξαρτάται, όπως μας έχει δείξει πολύ ωραία ο κ. Κοτσανά, από διάφορα όργανα, υλικά, εργαλεία κ.ο.κ. Αυτό το είδος της τέχνης, η μηχανική τέχνη, καλλιεργεί ταυτόχρονα, όπως θα δούμε, ένα νέο είδος κοινού, ένα κοινό που οδηγείται από τον μηχανικό στην αναζήτηση της καλά κρυμμένης δύναμης πίσω από τον μηχανικό αυτοματισμό και που δεν παρασύρεται, το ελληνιστικό κοινό δεν παρασύρεται από τα θαυμαστά αποτελέσματα του αυτοματισμού. Η ομιλία μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος διερευνά την έννοια
του τεχνικού αυτοματισμού κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ., πριν μπούμε στην ελληνιστική εποχή και στην μηχανική τέχνη. Όπως θα δούμε την περίοδο αυτή, ο τεχνικός αυτοματισμός εξαρτάται από τον από έναν ανθρώπινο χειριστή. Υπάρχει ένας ανθρώπινος χειριστής, ο οποίος χειρίζεται την τεχνική αυτόματη διαδικασία. Το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, στο δεύτερο μέρος, ασχολείται με τα μηχανικά αυτόματα, την κατασκευή τους, λίγα πράγματα, θα πω πάρα πολλά, και πώς αυτά προσλαμβάνονται από τους θεατές. Σε αυτό το μέρος θα δούμε επίσης ότι στην περίπτωση των μηχανικών αυτομάτων, ο ανθρώπινος χειριστής, ο οποίος υπάρχει τον 4ο αιώνα, εξαφανίζεται. Αντικαθίσταται αυτός ο ανθρώπινος χειριστής από εργαλεία, μηχανισμούς και υλικά. Τεχνική αυτοματισμή στον 4ο αιώνα. Εκτός από το υπτάμενο περιστέρι του Αρχίτα, που περιγράφεται εν συντομία από το Φαγορίνο στις αρχικές νύχτες του Αούλου Γέλιου, στο 13ο, και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα ισορροπεί με βάρη και κινείται με τη βοήθεια αέρα. Αυτό είναι από την ιστοσελίδα σας και από ξανά. Ο αυτοματισμός σε αυτήν την περίοδο, τον 4ο αιώνα, όπως έχω ήδη πει, εξαρτάται από την επιδέξια χρήση μηχανισμών ή τεχνικών από κάποιον ανθρώπινο χειριστή. Ο γερμανός φιλόλογος Alfred Rehm, αλλά και πρόσφατα η Ιζαμπέλ Ράφελ από το Παλαιστήριο της Δοσκόης, η οποία διευθύνει ένα τεράστιο project για τα αυτόματα του Ήρωνα, υποστηρίζουν ότι το αυτόματο σαλιγκάρι που είχε χρησιμοποιήσει ο Δημήτριος Φαλιρεύς στη γιορτή των Διονυσίων στην Αθήνα και το οποίο περιγράφεται από τον ιστορικό Δημοχάρη και παρατίθεται από τον Πολύβιο, αλλά και το ελληνιστικό άγαλμα της Νίσας που συμμετείχε στη μεγάλη υποπτή του Πτολεμού του Δευτέρου και περιγράφεται από τον Αθήνιο στους δειπνοσοφιστές ότι στέκεται αυτόματα αυτό το άγαλμα, χωρίς να το αγγίζει κανείς, μας λέει ο Αθήναος. Πιθανότατα υποστηρίζουν αυτοί οι δύο μελετητές, πιθανότατα και τα δύο, και το σαλιγκάρι, αλλά και το αυτόματο της Νίσας, λειτουργούν με τη βοήθεια ενός άντρα, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό τους. Τώρα, σε αυτό το είδος αυτομάτων που χειρίζονται από κάποιο ανθρώπινο, που εξαρτώνται από ένα ανθρώπινο χειριστή, ο οποίος είναι κρυμμένος μέσα, πίσω από την κατασκευή, σε αυτό το είδος του 4ου αιώνα, τύπου αυτόματα, ανήκουν και τα λεγόμενα νευρόσπαστα. Νευρόσπαστα, κούκλες, όπως βλέπετε, μαριονέτες, πολλές που βρεθούν στην Κύπρο, τέτοιες μαριονέτες με κινούμενα μέλη, τα οποία χειρίζονται διάφοροι νευροσπάστες, μας λένε τα κείμενα. Καθώς και τα λεγόμενα θαύματα. Τα θαύματα είναι δύσκολο κανείς να προσδιορίσει. Ξέρουμε, δεν έχουν τόσο πολλές πληροφορίες για να μπορέσουμε ακριβώς να πούμε τι είναι τα θαύματα. Είναι ακροβατικά κόλπα, συνήθως. Όπως είπα, σαφούς φύσης, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ο Αθήναιος στους δειπνοσοφιστές αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο σε διάφορους καλλιτέχνες. Θεατρίνους, αναφέρεται σε έναν Αθηναίο ονόματι Ποθηνός, ο οποίος ήταν διάσημος νευροσπάστης, σύμφωνα με τον
Αθήνεων αναφέρεται επίσης κάποιους θαυματοποιούς, τον Ξενοφόντα, τον μαθητή του Ξενοφόντα, τον Κρατιστένη, ο οποίος βγάζει φωτιές αυτόματα, λέει, με έναν υφόδωρο. Επίσης, ο Ξενοφόντας, στο συμπόσιο του, μας μιλά για θαυματοποιούς. Εκεί μιλά συγκεκριμένα για μια κοπέλα που χορεύει, το σώμα της είναι τόσο ευέλικτο, λέει, μπορεί να μην έχει τα πάντα, είναι ακροβάτης δηλαδή. Βλέπουμε εδώ έναν αγγείο που μας περιγράφει, που μας παρουσιάζει μια γυναίκα ακροβάτη. Ο Ξενοφόν επίσης στο συμπόσιο παρουσιάζει και χαρακτηρίζει ως θαυματοποιών επίσης ένα αγόρι ακροβάτη. Στο ίδιο έργο ο Σωκράτης λέει ότι η μαεστρία τους, αυτών των θαυματοποιών, έγκυται ακριβώς στον τρόπο των οποίων μπορούν να προσφέρουν τη μέγιστη ευχαρίστηση στο κοινό που τους παρακολουθεί, δείχνοντας το κοινό τους ότι το θέαμα που εκτελήσεται μπροστά στα μάτια τους απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια και κόπο. Θυμηθείτε πράγματι τους ακροβάτες, έτσι το βλέπετε εδώ, μια γυναίκα ακροβάτη, πόσο εύκολα παρουσιάζουν τις κινήσεις τους. Είναι όπως ορίζουν όλοι. Είναι αποτέλεσμα σκληρής εξάσκησης. Υπάρχει, ωστόσο, μια μικρή διαφορά ανάμεσα στους νευροσπάστες και τους θαυματοποιούς. Υπενθυμίζω ότι και οι δύο εξαρτώνται από ένα ανθρώπινο χειριστή. Όμως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Στην περίπτωση των νευροσπάστων, έχουμε εκεί, βλέπει κανείς, μπορεί να δει κανείς τα χέρια του νευροσπάστη, μπορεί να δει το σκηνή, το οποίο είναι συνδεδεμένο η κούκλα, με το οποίο κινείται η κούκλα, αλλά μπορεί να δει κανείς και το ειδικό είδος μαριονέτας, με κινούμενα άκρα, και το κοινό μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτά τα τρία οφείλονται ξεκάθαρα για την υποτιθέμενη φυσική και αυτόματη κίνηση της κούκλας. Στην περίπτωση των θαυμάτων, ο ακροβάτης είναι ικανός να αποκρύψει κάθε είδους ανθρώπινης προσπάθειας και τεχνικής πίσω από το θέαμα που προσφέρει, κάτι το οποίο αυξάνει, σύμφωνα με τα κείμενα, και την αίσθηση του θαυμάσου, του θαυμαστού. Οι μηχανικοί τώρα φαίνεται να συνδέονται τόσο με τους θαυματοποιούς όσο και με τους νευροσπάστες, ακριβώς λόγω της υποτιθέμενης απλότητας και φυσικότητας, όπως θα δούμε πιο μετά, χαρακτηρίζει και τις μηχανικές διαδικασίες και λειτουργίες. Ο Ψεύδο Αριστοτέλης στο Περικόσμου, ένα κείμενο που πιθανότατα χρονολογείται στον πρώτο αιώνα μετά Χριστού, περιγράφει πως το θείο κινεί την ήλιο, όπως οι μηχανοποιοί, μας λέει, και οι νευροσπάστες. Σύμφωνα με το κείμενο, οι πρώτοι δημιουργούν, παράγουν αυτόματη κίνηση χρησιμοποιώντας ένα μόνο μηχανισμό δια μίας οργάνου σκαυστηρίας. Οι νευροσπάστες κάνουν τις μαριονέτες τους να κινούνται αυτόματα, τραβώντας ένα μόνο σχοινί, μία μύριθο επισπασάμενη. Ως εκ τούτου και οι δύο, και οι νευροσπάστες, αλλά και οι μηχανικοί, θέλετε να εξασκούν την τέχνη τους αβίαστα με μια μόνο κίνηση. Θέλετε με μεταγενέστερα χρόνια, στο ένα τους μαθηματικός, ο Πάπος, 4ος αιώνας μετά Χριστού, θα χαρακτηρίσει, θα περιγράψει τους μηχανικούς ως θαυματοποιούς. Άρα βλέπουμε ότι από ένα σημείο και μετά πάβουν μικρές διαφορές να υπάρχουν μεταξύ των νευρόσπαστων, αυτών που χειρίζονται τα νευρόσπαστα και το θαυματοποιό. Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι και οι δύο προσφέρουν θεάματα σε ένα κοινό και εξαπατούν το κοινό ότι αυτό που τους που τους προσφέρουν για την μεγάλη ευκολία και χωρίς κανέναν κόπο. Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τον κόπο και την τεχνική που βρίσκεται πίσω από το θέμα που παρακολουθεί το κοινό.
και γι' αυτό με τον ίδιο τρόπο και οι μηχανικοί, όπως θα δούμε μετά, προσφέρουν στο κοινό ένα θαυμαστό θέμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να δει τους μηχανισμούς και τα υλικά τα οποία οφείλονται για το θαυμάσιο της μηχανικής επίδειξης. Στον Πλάτωνα, ο όρος θαύμα και η τέχνη του θαυματοποιού συνδέονται συγκεκριμένα με την παραπλάνηση των θεατών. Οι ζογκλέροι, οι ακροβάτες, οι θεατρίνοι που προσανατολίζουν το κοινό, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, κάνοντας το να πιστεύει ότι αυτό που βλέπει είναι αποτέλεσμα αυθόρμητης και φυσικής δραστηριότητας και προσπάθειας. Ως εκ τούτου, εδώ το θαύμα αντικατοπτρίζει την έκπληξη των θεατών και δεν χρησιμοποιείται ως όρος ο οποίος χαρακτηρίζει τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται ένα θαυμαστό θέαμα. Επαναλαμβάνω, ο όρος θαύμα και θαυματοποιός των Πλάτωνα, φαντάζομαι γνωρίζετε την γνωστή παράγραφο στους νόμους, το παίγνιον των θεών, ονομάζεται, χαρακτηρίζεται ως θαύμα, αλλά τον Πλάτωνα δεν ενδιαφέρει να περιγράψει με τον όρο θαύμα, όχι τόσο την τεχνική διαδικασία, ούτε την κατασκευή, αλλά την αντίδραση των θεατών. Η έκπληξη είναι κάτι το οποίο σταματά, αποσβολώνει το θεατή, δεν αφήνει να αγκαλιάσει τη γνώση, να κοιτάξει πίσω από το θέαμα. Αυτό αλλάζει, όπως σας είπα στην αρχή, στην ελληνιστική περίοδο. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζω εγώ. Ο Αριστοτέλης, όπως μας έχει πει και ο κύριος Κουτσανάς, χρησιμοποιεί, έχει μιλήσει για τα αυτόματα, θα μιλήσω και εγώ ελάχιστο, θα αναφερθώ στον Αριστοτέλη. Είναι ενδιαφέρον πως ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο θαύμα. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο θαύμα για να αναφερθεί συγκεκριμένα στον τεχνικό αυτοματισμό. Αναφέρεται σε αυτόματα θαυμάτων, σε αρκετές σε σκεδά σημεία του έργου του. Επειδή ακριβώς χρησιμοποιεί τον όρο θαύμα για να μιλήσει συγκεκριμένα, όπως λέει, για τον τεχνικό αυτοματισμό, χρειάζεται να βρίσκεται πιο κοντά στην έννοια του μηχανικού αυτοματισμού που θα δούμε στην ελληνιστική περίοδο. Διαφορετικά από τον τεχνικό αυτοματισμό που στηρίζεται στην δεξιοτεχνία ενός χρήστη, που είδαμε μέχρι τώρα. Είπαμε μέχρι τώρα ότι ο τέταρτος αιώνας και ο τεχνικός αυτοματισμός στηρίζεται στον εξωτερικό χρήστη, στον ανθρώπινο χρήστη. Η αυτόματη κίνηση, την οποία συζητά ο Αριστοτέλης, προϋποθέτει την αλληλεπίδραση μιας εξωτερικής δύναμης με μια συντονισμένη εσωτερική κίνηση μηχανισμών, εργαλείων, σημειών ή νεύρων. Ο Αριστοτέλης δηλαδή εξηγεί ότι η αυτόματη κίνηση δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας εξωτερικής δυνάμεις, αλλά εξαρτάται και από εσωτερικές δυνάμεις. Στο περιζόν γενέσεως, μας μιλά ο Αριστοτέλης για την αναπαραγωγή, εξηγεί εκεί ότι η εξωτερική δράση του παραγωγού του σπέρματος, όπως στην περίπτωση ενός αυτόματου, προκαλεί τελικά την κίνηση του εμπρίου, έχοντας βρεθεί μόνο μία φορά σε επαφή με το σπόρο. Παρόμοια, λέει, με το τεχνικό αυτόματο, το σπέρμα έχει μια συγκεκριμένη δύναμη. Μόλις κάποιος εξωτερικός χρήστης σπρώξει το σπέρμα ή το αυτόματο, η δύναμη αυτή μεταβάλλεται σε ενέργεια, η οποία εξελίσσεται σε διαρκή κίνηση. Αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη πλέον στον Αριστοτέλη. Έχουμε ένα συνδυασμό δυνάμεων, εξωτερικός χρήστης, αλλά και εσωτερικές δυνάμεις. Χρειάζονται και οι ίδιο. Τώρα είναι δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοεί ο Αριστοτέλης με τον όρο αυτόματο, γιατί ακριβώς δεν έχουμε κάτι το οποίο έρχεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γνωρίζει και τι έχει δει ως αυτόματο. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ανακατασκευής ή ερμηνείας των αριστοτελικών αυτομάτων, αλλά δεν μπορώ να πω γιατί είναι προσταθώς φως. Και δυστυχώς δεν την έχω κάνει εγώ αυτή την έρευνα. Μηχανική αυτοματισμή. Παρόμοια με τα νευρόσπαστα,
και τα θαύματα του 4ου αιώνα, τα ελληνιστικά αυτόματα είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα ώστε να δημιουργούν και αυτά τη ψευδέστηση, ότι η κίνηση τους προκύπτει αυτόματα, δηλαδή φυσικά. Ωστόσο, στην περίπτωση των μηχανικών αυτομάτων, αυτό που πρέπει να μείνει κρυφό δεν είναι τόσο το που κρύβεται, αυτό που δεν αποκαλύπτεται, δεν είναι τόσο η δεξιοτεχνία και ο κόπος του χρήστη, στην περίπτωση μας του μηχανικού, αλλά η εσωτερική λειτουργία του αυτομάτου που προκύπτει από τη συλλειτουργία διαφόρων μηχανισμών και υλικών. Ο μηχανικός δεν συμμετέχει άμεσα σε αυτήν τη διαδικασία, είναι μόνο παρόν μέσα από το σχέδιο του, το οποίο καθορίζει μέχρι ενός βαθμού φυσικά την ομαλή λειτουργία της αυτόματης κίνησης. Υπάρχουν φυσικά εξωτερικές δυνάμεις, όπως ο αέρας, το νερό, η θερμότητα, οι οποίες συμπληρώνουν και βοηθούν τη διαδικασία του αυτοματισμού, αλλά αυτές οι δυνάμεις δεν απειλούν τον υποτιθέμενο φυσικό και αυθόρμητο αυτόματο χαρακτήρα των μηχανικών αυτομάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το θαύμα της μηχανικής, το οποίο περιγράφεται από τον Ήρωνα, προκύπτει από την αναπαραγωγή μιας φυσικής κίνησης μέσω εργαλείων της χρήσης των υλικών και δεν συνδέεται με την εξαπάτηση του θεατή, αλλά με την επιτυχή λειτουργία της μηχανής και την επεξήγηση της μηχανικής διαδικασίας. Ο Ήρωνας και η μηχανική δεν έχουν σκοπό να εξαπατήσουν τον θεατή, αλλά να τον οδηγήσουν στη γνώση, στη μηχανική γνώση, για να του δείξουν ακριβώς πώς λειτουργεί ένα αυτόματο. Οι μηχανές που είναι σχεδιασμένες να παράγουν αυτόματες κινήσεις περιγράφονται ξεκάθαρα από τους μηχανικούς ως το αποτέλεσμα τριών αλληλένδετων παραμέτρων. Υπάρχει το μηχανικό σχέδιο, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν και τα υλικά. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Τα υλικά, συγκεκριμένα υλικά επιλέγονται από τους μηχανικούς λόγω της ικανότητας τους να προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις του μηχανικού αυτοματισμού. Τέτοιου είδους υλικά εξυπηρετούν αυτό που η Ρωνός ονομάζει διάθεσης ποικίλη, μια περίπλοκη διάταξη των αυτομάτων και το οποίο στοιχεί σε μια προκείμενη πρόθεση, μας λέει ο Ήρωνας, δηλαδή σε ένα προκαθαρισμένο σχέδιο, με ένα μύθο, μια ιστορία ίσως, που αναπαρίσταται από τα αυτόματα. Κάποια αυτόματα λειτουργούν με τον αέρα, ο αέρας είναι υλικό, και ακριβώς λόγω αυτού του υλικού, όπως λέει ο Ήρωνας στα πνευματικά του, μπορούν να ανταποκριθούν με ένα ελεγχόμενο τρόπο σε ένα εξωτερικό ερέθισμο, όπως μια πίεση από κάποιο βάρος ή μοχλό. Παρόμοιο αποτέλεσμα σημειώνεται όταν χρησιμοποιούνται π.χ. ροκανίδια από κέρατο, μας λέει ο Ήρωνας, ή από ξηραμένα σφουγγάρια. Το σφουγγάρι όταν συμπιέζεται και μετά πάλι αποσυμπιέζεται, παρακτά τον ίδιο όγκο και σχήμα. Άρα η ελαστικότητα παίζει ρόλο στην επιτυχή και ομαλή λειτουργία των μηχανικών αυτομάτων. Εκεί έχει και μια ζωντάνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρετε, ότι έχει μια ζωντάνια, ότι είναι ζωντανά. Επίσης, διάφορα σχοινιά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των αυτομάτων του Ήρωνα είναι πιθανώς κατασκευασμένα από λινάρι. Ξανά δεν είμαστε σίγουροι τι είναι. Μάλλον είναι από λινάρι. Ένα υλικό με ελαστικότητα, με την ικανότητα το λινάρι να τυλίγεται γύρω από άξονες, να δένεται εύκολα σε βάρη, να τεντώνεται και το καθεξής. Και πάλι όμως ο Ήρωνας λέει προσοχή, η ελαστικότητα του συγκεκριμένου υλικού μπορεί να είναι επικίνδυνη. Κάποια στιγμή πρέπει ο μηχανικός να είναι σε θέση να ελέγξει την ελαστικότητα, ώστε να μπορεί να ελέγξει και τις κινήσεις του μηχανικού αυτομάτου, το οποίο, θυμηθείτε, πρέπει, όπως είπαμε, να αναπαραστήσει αυτή την προκείμενη πρόθεση, δηλαδή αυτόν τον ένα συγκεκριμένο μύθο.
για να ελέγξει την ελαστικότητα των υλικών, συγκεκριμένα ήρωνος προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία τεντώματος, ενώ στο δεύτερο βιβλίο μας λέει ότι πρέπει κανείς να αποφεύγει να χρησιμοποιεί νεύρα. Τα νεύρα συστέλλονται και διαστέλλονται ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Άρα, καλύτερα να παραμείνουμε στο λινάρι, στο συγκεκριμένο υλικό, το οποίο θα προσπαθήσουμε να διασέψουμε με διάφορες ασκήσεις τεντώματος. Τώρα, ο έλεγχος της ελαστικότητας του υλικού στην αυτόματη τεχνολογία φωτίζει τη σχέση μεταξύ της αισθητικής πρόσληψης του υλικού. Τα υλικά έχουν μια αισθητική υποστηρίζουν το θαύμα της μηχανικής κίνησης και έτσι συμμετέχουν σε μια αισθητική. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ της αισθητικής πρόσληψης των υλικών αλλά και των φυσικών ιδιωτήτων των υλικών. Για παρόμοιους λόγους με αυτούς που αφορούν την ελαστικότητα, τα ελαστικά υλικά, δεν υπάρχει όμως εκτενής συζήτηση για αυτόν τον συγκεκριμένο υλικό, αλλά ο Ήρνος μιλά και για το ξύλο στην μηχανική αυτόματη τεχνολογία. Θεωρεί ότι τα αυτόματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ακριβώς για να κινούνται εύκολα από ελαφρύ και ξηρό ξύλο. Και λέει ότι το ξύλο όχι μόνο λόγω του βάρους του πρέπει να επιλέγεται, αλλά και επειδή είναι πολύ φθηνό. Άρα και το κόστος πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Τώρα, εκτός από τα υλικά, ο μηχανικός αυτοματισμός εξαρτάται και από τη χρήση διαφορών εργαλείων. Εργαλεία διάφορα, τα πέντε απλά εργαλεία, ο γνωστός τροχός, ο άξονας, ο μοχλός, η σφήνα, αυτά έχουν καθιερωθεί ήδη από την αρχαϊκή κλασική περίοδο. Εισάγονται μετά ακόμα δύο στην ελληνική περίοδο. Το δός τροχός, τα πολύσπαστα, οι βίδιες, οι κοκλίες. Και ο Ήρωνας στη μηχανική του μας εξηγεί τη χρήση των διαφόρων εργαλείων και παρέχει μάλιστα και λεπτομέρειες για το πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να κινούν μεγάλα βάρη παρά τον μικρό τους μέγεθος και δύναμη. Μάλιστα εξηγεί ότι αυτά τα εργαλεία, εάν συνδυαστούν μεταξύ τους, μπορούν να προκαλέσουν, να κινήσουν μεγάλα φορτία και έτσι να προκαλέσουν τον θαυμασμό των θεατών. Η λειτουργία των μηχανικών αυτομάτων, ξεκινώντας από μια εξωτερική δύναμη, μια κίνηση που παράγεται από τον αέρα ή από την πτώση κάποιου βάρους ή από θερμότητα, όπως είπα, ή με ένα ελαττήριο. Υπάρχει όρος e-splits στον Ήρωνα. Κανείς δεν ξέρει τι είναι. Ίσως, κύριε Πατσινά, μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς μετά. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς σε τι αναφέρεται αυτός ο μηχανισμός e-splits. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εξωτερικές δυνάμεις, αλλά αυτές οι δυνάμεις, ο αέρας, όπως είπα, η θερμότητα, η πτώση κάποιου βάρους, συνδυάζεται με αυτά τα προαναφερθέντα εργαλεία και ο συνδυασμός της εξωτερικής δύναμης με τα εσωτερικά εργαλεία οδηγούν στην παραγωγή αυτόματης κίνησης. Σύμφωνα με τον Ήρωνα, τόσο η σωστή χρήση των υλικών όσο και των εργαλείων οδηγεί στη μηχανική κίνηση των αυτομάτων που χωρίζονται, όπως είδαμε και πιο πριν, σε υπάγοντα και στατά. Υπάγοντα κινούνται, στατά δεν κινούνται. Πρώτα κινούνται, τα δεύτερα είναι ακίνητα και πλατείνουν την εντύπωση ότι μετακινούνται στον χώρο. Το τελευταίο είδος αυτομάτου, τα στατά, που είναι και το παλιότερο, ονομάζεται θαύμα. Η μορφή του αυτομάτου είναι επίσης σημαντική παράμετρο, το σχέδιο δηλαδή του αυτομάτου, και επίσης από τη μορφή εξαρτάται ο μηχανικός αυτοματισμός. Το μέγεθος του αυτομάτου φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως μας λέει ο Ήρωνας, τόσο τα στατά όσο και τα υπάγοντα αυτόματα
κρύβουν τους μηχανισμούς λειτουργίας τους, δηλαδή και οι μηχανισμοί τους χρησιμοποιεί τον όρο αφανείς, οι μηχανισμοί τους είναι αφανείς, δεν φαίνονται. Το γεγονός ότι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι αόρατοι, να αλληλεύεται με την έννοια του, με το μικρό μέγεθος, με την έννοια του μικρού μεγέθους. Το μικρό μέγεθος του αυτομάτου υπογραμμίζει τις τεχνικές δεξιότητες του μηχανικού. Ο Ήρωνας συγκεκριμένα συμβουλεύει τους μελλοντικούς κατασκευαστές αυτομάτων να... Του συμβουλεύει, έχω χαθεί στα αυτιά μου τώρα, γι' αυτό σταμάτησα. Του συμβουλεύει να, να δημιουργούν όσο, να προσπαθούν να κατασκευάζουν όσο πιο μικρά αυτόματα γίνεται, ούτως ώστε να, να μην νομίζει το κοινό ότι υπάρχει περίπτωση να βρίσκεται μέσα στο αυτόματο ένας ανθρώπινος χρήστης. Γι' αυτό τους συμβουλεύει ότι τους συμβουλεύει να κάνουν τα αυτόματα όσο δυνατόν πιο μικρά. Επίσης, μας λέει ο Ήρωνας, οι κατασκευές πρέπει να είναι απλές και εύκολες στη χρήση. Επικρίνει το αυτόματο της Αθηνάς, του Φίλωνα, μας το έχει δείξει και ο κύριος Κοτσανάς. Μπορούμε να το δούμε και εδώ. Το επικρίνει και λέει ότι αυτή η κατασκευή την οποία προτείνει ο Φίλων, είναι εξαιρετικά περίπλοκη και ο Ήρωνας προτείνει κάτι πολύ πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται η Αθηνά να μετακινείται με ένα κέρανο. Θα μπορεί να είναι ξαπλωμένη στη σκηνή και όταν χρειάζεται να σηκώνεται πάνω με σκηνιά, λέει. Αυτό ακριβώς προτείνει, να σηκώνεται, να σηκώνεται. Προτείνει να σηκώνεται απλή, χωρίς την πολύ πιο απλή διαδικασία, μας λέει ο Ήρωνας. Γιατί λέει πολύ σημαντικό. Είναι το σχέδιο της μηχανικής πρέπει να μπορεί να κατευθύνει ακόμα και ένα δαΐ χρήστη. Ένα χρήστη ο οποίος δεν γνωρίζει για πάρα πολλά για μηχανική. Πρέπει να είναι σε θέση να τον κατευθύνει το πώς θα κατασκευάσει απλά και επιτυχημένα ένα αυτόματο. Η αποτελεσματικότητα, η σωστή λειτουργία, η επιτυχία, η μηχανική επιτυχία είναι πολύ σημαντικά για τον Ήρωνα. Τώρα, η αποτελεσματικότητα, η σωστή λειτουργία, η επιτυχής λειτουργία, είναι επίσης σημαντικά γενικότερα. Είναι γενικότερα σημαντικά για την τέχνη, θα μας πει ο Alfred Gell, σε μια σπουδαία εργασία, η οποία ονομάζεται The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology, η μαγεία της τεχνολογίας. Σε αυτήν την εργασία ο Γκέλ συζητά την τέχνη ως προϊόν διάφορων τεχνικών και εισάγει την έννοια του τεχνικού θαύματος
το οποίο αυξάνεται αυτό το αίσθημα του θαύματος, καθώς το κοινό εξοικειώνεται με τις τεχνικές προκλήσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία. Όπως ακριβώς είδαμε να συμβαίνει και στον Ήρωνα. Προλαμβάνω το θαύμα στον Ήρωνα, δεν είναι εκεί για να θαμπώσει, για να θαμπώσει το θεατή, θαμπώνει το μηχανικό θέαμα, θαμπώνει το θεατή, αλλά τον οδηγεί σε μια συγκεκριμένη γνώση. Αυτό που συζητάω και, αυτό που βλέπουμε στον Ήρωνα, περιγράφεται και από τον Γκίλμπερτ Σίμοντον, περιγράφει τη Μόνα Λίζα, αλλά περιγράφει και άλλα αρχιτεκτονικά αρχιτεκτονικές κατασκευές του Παρισιού, ο Σίμοντον, χρησιμοποιεί τον όρο τέχνο-αισθητική, ένας όρος ο οποίος υπογραμμίζει τις σχέσεις μεταξύ αισθητικής και τεχνικής και αναδεικνύει τη γοητεία των τεχνικών λειτουργιών. Μας λέει συγκεκριμένα, μιλά για την Μόνα Λίζα συγκεκριμένα, βλέπετε εδώ τη Μόνα Λίζα, και λέει μια τεχνική ανάλυση της Μόνα Λίζα, τονίζει και αποδικοποιεί το τεχνικό μυστήριο πίσω από το χαμόγελο της και αυξάνει την τεχνική μαεστρία του έργου, αυξάνει τον θαυμασμό. Με παρόμοιο τρόπο, η παρουσίαση της λειτουργίας των αυτομάτων, η επεξήγηση τους, η ερμηνεία τους από τους μηχανικούς, παρέχει την ευκαιρία στο θεατή να αποκτήσει μια εικόνα για τις τεχνικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε ο μηχανικός την ώρα που κατασκεύαζε το αυτόματο και του επιτρέπει στο κοινό να εκτιμήσει τις τεχνικές δεξιότητες του μηχανικού, αλλά και να θαυμάσει καλύτερα το τελικό αποτέλεσμα. Η μηχανική διαδικασία, και με αυτό θα κλείσω, σχεδιασμένη από ένα μηχανικό, στοχεύει στην κατασκευή μιας πραγματικότητας, την οποία η άψυχη παρουσιάζεται ως έμψυχη. Ο Ήρωνας εξηγεί ότι το θαύμα του αυτοματισμού έχει να κάνει με το φυσικό αποτέλεσμα αυτής της μηχανικής διαδικασίας, με τη μηχανή την ίδια, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της. Το μηχανικό θαύμα δεν υπογραμμίζει την άγνοια των θεατών, αλλά συνοδεύει τη γνώση του. Αυτό μας λέει ο Ήρωνας στα μηχανικά, όταν υποστηρίζει ότι θα αναρωτιόμαστε, λέει, πως πράγματα που πιστεύουμε ότι μας ήταν μέχρι τώρα γνωστά, θα αποδειχτούν, πως πράγματα που πιστεύουμε ότι μας ήταν μέχρι τώρα γνωστά, θα αποδειχτούν διαφορετικά, θα αναρωτηθούν ότι είναι διαφορετικά, όταν μελετήσουμε τις αρχές και τις αιτίες τους. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τη διακοπή στο μέσο της ομιλίας. Μαρία, ευχαριστούμε. Ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Η Μαρία μας είπε στην αρχή ότι είναι μια ταπεινή φιλόλογος. Εγώ είδα μια μεγαλειοτάτη παρουσίαση πάντως. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο λόγος στο ακροατήριο, παρουσιάστηκε υλικό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε αν υπάρχουν ερωτήματα, τοποθετήσεις. Παρακαλώ, ελεύθερα. Όποιος θέλει να λάβει τον λόγο για ερωτήματα, απλώς σηκώνει το χέρι του. Βλέπω την Αλεξάνδρα που θέλει να κάνει την αρχή. Αλεξάνδρα, σε ακούμε. Ευχαριστώ, Αντρέα. Συγχαρητήρια και στους δύο μιλητές. Εξαιρετικές. Η παρουσίαση του κυρίου Κοτσανά ήταν μαγευτική και μαγική. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα, ίσως δεν ακούστηκε τόσο καλά στην αρχή που είχαν προβλήματα ήχου, αν η οθόνη του θεάτρου αυτού του Ήρωνα ήταν κατασκευασμένη από ύφασμα, από λινό ή από ξύλο ή από χαρτί, δεν ξέρω, το υλικό. Επίσης, για αυτό το πράγμα θα έπρεπε, φαντάζομαι, να δουλέψουν και άλλοι, παραδείγματος χάρη ζωγράφοι, εκτός και ο Ήρων ήταν κάτι σαν ένα πανεπιστήμονο της εποχής, όπως ο Ερατοσθένης, που ήταν και γεωμέτρης και γεωγράφος και ποιητής και έτσι. Δηλαδή, αν ο Ήρων έδινε την ιδέα, την κατασκευή, και από εκεί πέρα απευθυνόταν και σε άλλους καλλιτέχνες, τους είχε ανάγκη δηλαδή για να στήσουν το θέατρο. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία μας έδειξε και ο κ. Κοτσανάς
αυτή η κυρία Γερολέμου στο μυαλό μου ήρθαν ότι παίρνουμε ιδέες για τη σκηνογραφία του Αττικού δράματος, διότι κάπου εκεί πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν κάποιες αρχές ή να υπάρχουν και επιδράσεις, δηλαδή η Αθηνά που πάει πλέον να είναι μηχανοκίνητη, το απομηχανής θεός, και γιατί όχι μπορούμε να τη βάλουμε έτσι να σηκώνεται και να πέφτει και κάπως αλλιώς. Άρα δηλαδή εδώ εμένα μου ήρθε στο μυαλό μια επίδραση από το τατικό δράμα, το αιώρημα τέλος πάντων, το απομηχανής θεός ή δεν ξέρω τι. Και τώρα μια παρατήρηση, γιατί η σκηνή στον ήρωνα είναι αρκετά μελετημένη, δηλαδή η καταιγίδα, ο ναύπλιος, όλα αυτά. Τελικά αυτός που γκρεμίζει τον Έαντα, τον Λοκρό, σύμφωνα με τον Όμηρο, είναι ο Ποσειδώνας και στην Αλεξάνδρα του Λυκόφρονα. Δεν είναι η Αθηνά. Η Αθηνά λέει στον Δία, σηκώνει την Τρικυμία. Το καράβι του Έαντα του Λοκρού είναι ο Λοκρός και όχι ο Τελαμόνιος. Ο Τελαμόνιος έχει αυτοκτονήσει στην Τρία, έτσι. Είναι ο άλλος, ο Έας ο μικρός. Τσακίζεται, αλλά ο Ποσειδώνας τον συμπαθεί και αποφασίζει να τον γλιτώσει εκεί στις γυρές πέτρες, κάπου μεταξύ Τίνου και Μικόνου. Και εκείνη τη στιγμή που πιάνεται από ένα βράχο, υπερφύαλος, λέει, στοιχιά της φύσης κατάφερα να σας νικήσω. Νευριάζει ο Ποσειδώνας, δίνει μια με την τρίεδνα, κόβει το κομμάτι του κρατιώτα Νέας και καταποντίζεται και βυθίζεται. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή στον Ίωνα, στο θεατρικό εκείνο, είναι η Αθηνά που τον καταποντίζει τον ήρωα. Οπότε ερχόμαστε σε αντίθεση προς το παρελθόν και στην παράδοση, ή είναι ο Ποσειδώνας, μια ερώτηση. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ. Εμείς, Αλεξάνδρα, κύριε Κοτσανά και μετά η Μαρία, αν θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση στο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα νομίζω ήταν δύο τα ερωτήματα. Ένα ήταν το υλικό που ήταν ζωγραφισμένα τα σκηνικά. Ήταν βασιλικό χαρτί, όπως μας λέει ο ήρωνας. Ενώ το δεύτερο για τον Έοντα το Λοκρό, στην παράσταση που μας παρουσιάζει ο ήρων και όπως είπαμε περιγράφει το θέατρο του Φίλωνος του Βυζαντίου με κάποιες μικροδιαφορές, όπως η διαφορά ήταν με την κίνηση της Αθηνάς ή όπως επίσης για την πτώση του κεραυνού που λέει ο Φίλων, βέβαια δεν μας τον περιγράφει και κάνει τη δικιά του επιλογή. Σύμφωνα με αυτό το κείμενο λοιπόν, η Αθηνά είναι αυτή που έρχεται με προτοπή της Αθηνάς, λοιπόν, ο Ναύπλιος κάνει αυτή την κίνηση. Φυσικά, ξέρουμε ότι ο Έαντας, ο κεραυνός πήγε από τον Ποσειδώνα. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακριβώς και σε άλλες, αν υπήρχαν και άλλα κείμενα, αρχαία κείμενα. Για παράδειγμα, δεν διασώζεται από το Σοφοκλή η τραγωδία ο Λοκρός. Αν υπήρχε και η άλλη περίπτωση, δηλαδή να είναι από την Αθηνά. Πάντως στο συγκεκριμένο κείμενο, στο συγκεκριμένο αυτόματο που περιγράφει ο Ήρων, φαίνεται η Αθηνά να ρίχνει τον κεραυνό και να κατατροπώνει τον Έαντα. Είναι σαφέστατο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Οπότε πάει κόντρα στην παράδοση, γιατί η Αθηνά δεν μπορεί να ρίξει κεραυνό. Ο Δίας είναι που θα ρίξει κεραυνό. Και αυτός που γκρέμισε τον Έαντα, δηλαδή από τον Όμηρο το έχουμε αυτό στο Δέλτα της Οδύσσιας, είναι η τρίαινα του Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας με την τρίαινα σπάζει το βράχο στα δύο, σε δύο κομμάτια. Και το κομμάτι που είχε πιαστεί ο Έας ολοκρός ήταν αυτό που βυθίστηκε και καταποντίστηκε στη θάλασσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, δεν ξέρουμε και τι θα έλεγε αυτή η τραγωδία του Σοφοκλή, που ήταν αποκλειστικά για τον Έαντα το ολοκρό. Ναι. Η οποία δεν έχει διασωθεί, δυστυχώς. Ναι, βέβαια, ξέρουμε το Λυκόφρονα μετά στην ελληνιστική εποχή, 3ος ή 2ος αιώνας π.Χ., ο οποίος ακολουθεί αυτή την εκδοχή που ήδη υπάρχει στον Όμηρο. Δηλαδή, δεν έχουμε εκεί κάτι το καινούριο, ας πούμε, το καινοτόμο, ποιος είναι αυτός που καταπόντισε τον Λοκρό. Η Αθηνά είναι αυτή η οποία είχε θυμώσει για όσα άγρια γίναν στην Τρία και είπε στον πατέρα της την επιστροφή τιμώρησέ τους. Και ο Δίας θυμωμένος σηκώνει τη φουρτούνα στο Αιγαίο με τους κεραυνούς και τις βροντές, βυθίζουν τα πλοία. Έχουμε και τον Ναύπλιο στον Καβοντόρο εκεί στον Καφιρέα που με παραπλανητικά σινιάλα φέρνει τα πλοία στα βράχια και τα τσακίζει. Και το επεισόδιο του Λοκρού είναι κάτι άλλο. Είναι στη θάλασσα, ας πούμε, που συμβαίνει και που εκεί πάει να τον σώσει ο Ποσειδώνας. Αλλά έχουμε το υπερφύελο, την ύβρη του Λοκρού και τελικά ο Θεός τον γκρεμίζει, τον καταποντίζει. Αυτά. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ.
Μαρία, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποια παρέμβαση σε αυτό το σημείο. Προτού δούμε ένα επόμενο ερώτημα, το ακούσουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Κοτσαλά ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι υλικό έχουν στα χέρια τους, τι εκδοχή είναι. Το σημαντικό είναι πώς τα... Σημαντικό είναι πώς παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη ιστορία. Είναι μηχανική, δεν είναι φιλολογή. Άρα δεν μπορούμε να πούμε αν εσκεμμένα πάνε κόντρα στην παράδοση. Τώρα, αν υπάρχει σχέση μεταξύ θεάτρου και τεχνολογίας, μηχανικής και των αυτομάτων, σίγουρα υπάρχει. Εννοείται, όπου μηχανής θεός, ήδη στα, και διάφορες άλλες μηχανές, θεατρικές, που χρησιμοποιούνται στο θέατρο. Και πώς αντιδρούν ο Αριστοφάνης, πώς αντιδρά απέναντι στον Ευρυπίδη, τον οποίο θεωρεί ότι είναι μεθυσμένος στη χρήση μηχανό. Υπάρχει μια σχετική συζήτηση ήδη από το ήδη στο Αθηναϊκό Θέατρο, το οποίο και αυτό και είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται αυτή η συζήτηση και σε συζητήσεις γενικότερες για τη μηχανική, το θέατρο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κατερίνα Κολοτούρου είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της να υποβάλει ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Κατερίνα. Σας ακούω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, συγχαρητήρια και για τις διαλέξεις αυτές. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω την πρώτη διάλεξη λόγω μιας τεχνικής δυσκολίας. Γι' αυτό και απολογούμε αν το ερώτημά μου έχει πιθανόν καλυφθεί από την πρώτη διάλεξη. Ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε κάποια στοιχεία ώστε να προσεγγίσουμε αυτή τη ταυτόματα όσο από κάποια φιλοσοφική, δηλαδή μπορούμε μέσα από τις πηγές ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αναφορές που να δείχνουν μια φιλοσοφική προσέγγιση στη δημιουργία ενός κατασκευάσματος το οποίο λειτουργεί σαν να είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και αυτό δεν το έχει κατασκευάσει ένας θεός, αλλά ένας άνθρωπος. Έχουμε κάποια αναφορά, ενδεχομένως κάποιες πάνω σε αυτό αναφέρθηκε. Έγινε αναφορά στον Αριστοτέλη, για παράδειγμα, σε συνδυασμό με τα αυτόματα, όμως αν υπάρχει κάτι άλλο ή αν μπορεί να επεκταθεί κάποιος αυτό περισσότερο, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω περισσότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Κύριε Κοτσανά. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Ναι, άκουσα. Πάνω στη φιλοσοφική θεώρηση δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Το τεχνικό κομμάτι όμως ήταν αυτό που μας ενδιέφερε και αυτό παρουσιάσαμε. Δηλαδή παρουσιάσαμε αυτά τα αυτόματα ακριβώς επειδή είμαστε τυχεροί και έχουν διασωθεί αυτά τα συγγράμματα, ειδικά οι αυτοματοποιητικοί, που με τόσες λεπτομέρειες μας περιγράφουν με λεπτομέρειες ακριβώς και μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε. Δηλαδή μπορούμε να τα κατασκευάσουμε και τα είδαμε και ζωντανά να λειτουργούν και ξέρουμε ότι ήταν ακριβώς αυτά. Τίποτε άλλο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Έχω έρθει στο μουσείο και είναι όντως καταπληκτικά αυτά που, από τις μηχανικής πλευράς. Απλά αναρωτιόμουν αν υπάρχει κάποια σχέση ή κάποια σκέψη ενδεχομένως ότι εμείς σαν άνθρωποι πλέον μπορούμε να δημιουργούμε πράγματα που κινούνται, είμαστε ισοδύναμοι των θεών, τρόπο τεινά. Αναρωτιόμουν αν υπήρχε κάποια τέτοια ιδέα. Γι' αυτό ρώτησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω εγώ ότι οι μηχανικοί είναι απλοί άνθρωποι. Είναι βάναυση, η βαναυστική τέχνη. Αλλά συνδέονται το έργο τους με την παράδοση φυσικά, γι' αυτό χρησιμοποιείται και ο όρος θαύμα, πολύ προσεκτικά και διαφορετικά, και με τον Όμηρο και με τον Αριστοτέλη. Σε άλλα κείμενα στα βελοποϊκά τους βλέπουν έτσι να είναι κοντά σε μια αντιπαράσιμη φιλοσοφία με τους φιλοσόφους. Λέει συγκεκριμένο ήρωα στα τελοθανόμε, λέει στην αρχή στο πρωί μου, λέει οι φιλόσοφοι λένε ότι μπορούν να προσφέρουν ησυχία. Εμείς την προσφέρουμε την ησυχία μέσα από τις κατασκευές μας, την ηρεμία, την ειρήνη, μέσα από τις κατασκευές. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ φιλοσόφων και μηχανικών. Όπως είπε και ο κύριος Κοτσανάς, τους ενδιαφέρει η τεχνική, τεχνική πλευρά των πραγμάτων και πώς θα οδηγήσουν τους μαθητές τους στην επιτυχημένη κατασκευή αυτομάτων και άλλων κατασκευών. Όχι μόνο αυτό, δεν κατασκευάζουν μόνο αυτομάτα φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Κολοτούρου. Η Δένα Μαρκίδου έχει κάποιο ερώτημα από ό,τι βλέπω. Ναι, Δένα. Ναι, καλησπέρα. Ακούτε. Καλησπέρα, σε ακούμε. Κλάρωτε, πολύ ενδιαφέρουσες οι δύο διαλέξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοτσανά. Μας είχε πει ότι η θεραπενίδα πήγαινε στους συνδετημόνους και σέρβιρε κρασί. Υπήρχε ένας επιπλέον μηχανισμός που εντόπιζε που βρίσκονταν οι συνδετημόνες. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, οι άλλοι πολιτισμοί, Αιγύπτιοι ή Βαβυλώνοι ή κάποιοι άλλοι, είχαν εφεύρει πιο πριν τέτοιες παρόμοιες τεχνολογίες ή παράλληλα με τους αρχαίους Έλληνες. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Δένα. Κύριε Κοτσανά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε το εξής, ότι δεν υπήρχε ένας αισθητήρας που να βλέπει που βρίσκεται κάποιος, αλλά υπήρχε το εξής. Και στο κινητό αυτόματο, αλλά και στην αυτόματη θεραπενίδα, εκεί που, πηγαίναμε για το, που πήγαινε στο συμπόσιο, υπήρχε ένα σχέδιο πορείας. Δηλαδή, ο ίδιος ο κατασκευαστής του αυτομάτου είχε προγραμματίσει με τις θηλιές και τα ξυλόκαρφα και με τις περιελήξεις στους τροχούς το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο καλεσμένος, όπου εκεί θα σταθεί. Άρα γινόταν με ένα σχέδιο πορείας συγκεκριμένο. Σχετικά με το άλλο κομμάτι, ξέρουμε ότι και στους Αιγύπτιους και κάπου αλλού υπήρχαν κάποια κινούμενα αγάλματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς ήταν αυτά. Δηλαδή εκεί μπορούμε να πάμε και στα μυθικά αγάλματα, μπορούμε να πάμε και εμείς να πούμε για τους χρυσές θεραπενίδες, για τους αυτόματους τρίποδες, του Υφαίστου, μπορούμε να πάμε για τον Τάλος, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν, αν υπήρξαν, πώς ήταν αυτά. Θα σας πω όμως ένα παράδειγμα, ότι ακόμα και μυθικά αυτόματα είναι σίγουρο ότι μπορούσαν κάπως να υπάρξουν. Ακόμα για τους αυτόματες τρίποδες του Υφαίστου, οι οποίοι μόνοι τους πήγαιναν στη σύναξη των θεών, τους σερβίζαν και ξαναεπέστρεφαν. Βλέπουμε ότι με την ελληνιστική τεχνολογία αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Απλώς οι τρίποδες, όπως έχουν χρυσές ρόδες, μας το λέει και ο Όμηρος, με χρυσές ρόδες, άρα λοιπόν μπορούσαν πάνω στους άξονες να έχουν τυλιχτεί τα σκηνιά όπως τα είχαμε δει στα άλλα επιτεύγματα, με θηλιές, με ξυλόκαρφα, να περιστραφούν, να πάνε στη σύναξη των θεών, να σταματήσουν εκεί και αμέσως να ξαναεπιστρέψουν. Επίσης, εκεί που μας λέει ο Αριστοτέλης για τον Δέδαλο και την αυτόματη Αφροδίτη, την κινούμενη Αφροδίτη. Μας λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα λειτουργούσε με χυτό άργυρο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο που το λέει, γιατί λέει πώς θα μπορούσε να κινηθεί κάτι. Ο υδράργυρος είναι ένα ρευστό μέταλλο, το οποίο είναι και βαρύ και μπορεί να αλλάξει θέση και επομένως σαν μια κλεψίδρα να μετακινήσει τις θέσεις του αγάλματος αυτού και να κινηθεί με κάποιο τρόπο. Βέβαια όλα αυτά όμως είναι μυθικά, δεν τα ξέρουμε. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαστε. Αξίζει να ασχοληθούμε με αυτά που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με αυτά που μας έχουν περιγράψει ο Φίλων, ο Ήρων, ο Βιτρούβιος και τόσοι άλλοι. Και μάλιστα αυτά που είδαμε πριν, να σκεφτούμε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν έχουμε δει τους πιο σημαντικούς αυτοματοποιούς, όπως ήταν ο Κτησίβιος, όπως μας λέει ο Βιτρούβιος, και τόσοι άλλοι. Πάρα πολλές και πολύ χρήσιμες πολιτισμικές πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι εδώ. Ναι, έχουμε τα μυθικά αυτόματα, έχουμε κάποιες περιγραφές πράγματι, κάτι αγάλματα που κινούνται μόνος. Δεν έχουμε όμως περισσότερες πληροφορίες. Ή ανήκουν φυσικά, είναι όλα μέσα στη συζήτηση. Είναι καλό να συμπεριλαμβάνονται, γιατί δεν εμφανίζεται ξαφνικά η μηχανική και τα μηχανικά αυτόματα στην ελληνιστική περίοδο. Κάπου υπάρχει ένας πρόλογος, ας πούμε, πιο πριν. Υπάρχει μια συζήτηση πιο πριν. Αλλά, αφού έχουμε αυτά τα τόσο πλούσια κείμενα, μας δίνουν πληροφορίες για υλικά, για τις κατασκευές τις ίδιες, για πειράματα, για αρχές φυσικής. Εγώ που έρχομαι από τη λογοτεχνία, θυμάμαι στην αρχή, πριν κάποια χρόνια όταν ξεκίνησα να δουλεύω στα συγκεκριμένα κείμενα, ξεκίνησα να διαβάζω φυσική και μηχανική για ηλιθίους. Για να καταλάβω, γιατί δεν φυσικά δεν μπορούσα να καταλάβω, αφού έρχομαι από κλασικό λίγο να καταλάβω. Αλλά
Ακριβώς. Έχουν τόσα πολλά να προσφέρουν και σε μια εποχή που λέει ότι προσπαθεί να καταποντήσει τις ανθρωπιστικές σπουδές και δίνει προβάδισμα στις θετικές επιστήμες, εμείς λέμε ιδού, πάντρεμα. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η παράμετρος είναι σημαντική και πρέπει να την προβάλλουμε. Μαρία, πότε αρχίζει να συστηματοποιείται η έρευνα γύρω από την τεχνολογία? Η μοντέρνα έρευνα. Η μοντέρνα έρευνα, ναι. Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν σπαραδικά από αρχαίους ιστορικούς και προσπάθειες να κατασκευείς υπήρχαν πιο συστηματικά. Δυστυχώς δεν. Το πρόβλημα με τα αυτόματα είναι, υπάρχουν δύο προβλήματα. Δόθηκε μια ψευτολύση τη δεκαετία του 80 ότι δεν μπορούμε, ανήκαν σε μια γενικότερη συζήτηση για την πρόοδο. Υπάρχει πρόοδος στην αρχαιότητα. Έχουμε τους Αγγλοσάξονες από τη μια με το Τότς που λέει δεν υπάρχει αυξάνουσα κλιμακωτή πρόοδος στην αρχαιότητα. Οι Γερμανοί, όπως γνωρίζουμε, αρέσκονται σε τέτοιες. Τους λέει όχι πρόοδος, ξεκινούμε από τον Όμηρο, τα πιο απλά και προχωρούμε. Και σε αυτήν την έννοια της πρόοδου ήταν και η τεχνολογική πρόοδος. Όμως κάποια στιγμή την δεκαετία του 80 άρχισαν να μιλούν για technological stagnation, δηλαδή υπήρχε έτσι μια, θεωρούσαμε ότι στην αρχαιότητα έχουμε ναι με τα λογιστικά αυτόματα, ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα, αλλά μετά γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία στη γεωργία π.χ. Για να βοηθήσει, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Αυτό ήταν μεγάλο ερώτημα. Πολλές απαντήσεις δόθηκαν. Πιο διάσημη ήταν για τη δουλεία, η εξάλληψη της δουλείας, θα απειλούσε το θεσμό της δουλείας, κάτι τέτοιο πράγμα, η τεχνολογία. Και έτσι, επειδή ακριβώς βρέθηκαν οι μελέτες σε αδιέξοδο, σταμάτησαν οι συζητήσεις για την τεχνολογία, πιο στη δεκαετία του 90. Ξαναξεκίνησαν έντονα πριν κάποια χρόνια με την έκδοση του τόμου του Cambridge για την τεχνολογία στην αρχαιότητα, ο οποίος τόμος πιάνει την τεχνολογία από την αρχή, συζητά ξανά τα διλήμματα, όλα αυτά τα διλήμματα και ανοίγει τον όρο τεχνολογία. Εμείς τώρα που μελετούμε την τεχνολογία, οι σημερινοί μελετητές δεν θα αναλογούμε στο να απαντήσουμε στους προηγούμενους, τον Σμιτ και όλους αυτούς που μιλούσαν για τεχνολογική στασιμότητα, αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε πώς αυτά τα αυτόματα που πράγματι δεν, αυτή όλη η τεχνική, η τεχνολογία των αυτομάτων και η τεχνολογία που αναπτύσσεται στην ελληνιστική περίοδο, μπορεί πράγματι να μην χρησιμοποιείται π.χ. στη γεωργία, όπως είπα πιο πριν, για να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, αλλά μπαίνει σε άλλα πράγματα. Βλέπουμε ότι π.χ. Αλλάζει ο τρόπος στην ελληνιστική, από την ελληνιστική περίοδο και μετά, αλλάζει ο τρόπος περιγραφής ενός έργου τέχνης. Στις εκφράσεις παρουσιάζεται έντονα. Το πώς περιγράφουν ένα έργο τέχνης, το πώς περιγράφουν, πώς περιγράφουν ότι ο καλλιτέχνης πράγματι είναι εξαιρετικός γιατί κατάφερε να δώσει ζωή στο συγκεκριμένο άγαλμα. Εκεί μιμούνται τεχνικές που χρησιμοποιούν που βλέπουμε να παρουσιάζονται στα μηχανικά κείμενα. Άρα κρατάμε δύο πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες που μας έδωσε η Μαρία. Η πρώτη είναι ότι είναι ένα πεδίο σχετικά ακαδημαϊκά παρθένο ακόμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί ενδελεχέστερα στη διεθνή έρευνα. Επομένως, πεδίο δόξης λαμπρών για μεταπτυχιακά και διδακτορικά μελετήματα. Και το δεύτερο είναι ότι η επιστήμη μας μπορεί να συναφθεί με άλλες επιστήμες και δεν είναι μια επιστήμη που ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν, είναι μονοδιάστατη και ενδιαφέρει απλώς όσους ασχολούνται με τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά γράμματα. Είναι μια επιστήμη η οποία προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης διαφόρων θεμάτων μέσα από το πρίσμα και άλλων επιστημών. Νομίζω ότι η διεπιστημονικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο συνυφασμένο άρρηκτα με την κλασική φιλολογία που θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τίθενται από πολλούς κατηγόρους των κλασικών σπουδών και μπορούν να αποκρισταλωθούν στο εξής ένα βραχύσωμο και θεωρητικά απλό. Γιατί κλασικές σπουδές? Για όλους τους λόγους που αναφέραμε απόψε.
Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η τροπή της συζήτησης σε αυτό το σημείο. Και ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία και τον κύριο Κοτσανά που έδωσαν αυτές τις απαντήσεις και παρουσίασαν και καινούργιες πτυχές της κλασικής φιλολογίας για να σταματήσουμε να πιστεύουμε πια ότι η κλασική φιλολογία είναι το μονοδιάστατο, είναι γραμματική, συντακτικό, είναι και αυτά, αλλά είναι και όλες αυτές οι ιδέες, ο πραγματικά μαγικός κόσμος των ιδεών που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ακόμα και το παρόν μας. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό είναι το στίχημα. Έχουμε και ένα ερώτημα από μια φοιτήτρια παλιά του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και εξαιρετική, τη Σοφία την Κρασίδου. Συγχαρητήρια και στους δύο ομιλητές. Η θεραπενίδα που σέρβιρε κρασί ήταν ένα ρομπότ που κάποιοι μπορούσαν να την έχουν στο σπίτι τους? Ήταν προνόμιο μάλλον των πλουσίων, ρωτάει η Σοφία. Μαρία? Δεν μας δίνουν τις λεπτομέρειες στα τεχνικά κείμενα. Τώρα, αν δούμε από τον Πετρόνιο και το σαντερικό του Πετρόνιου, ναι, σίγουρα ήταν προνόμιο των πλουσίων. Αλλά τα τεχνικά κείμενα δεν μας δίνουν τέτοιες πληροφορίες. Δηλαδή, ο έρωμας δεν μας λέει τέτοια πράγματα. Πολλά από τα αυτόματα ήταν τοποθετημένα σε ναούς. Οι σπόνσορες τους ήταν βασιλείς, ο Κλεμμένος ο δεύτερος. Ναι. Άρα ναι, έπρεπε κανείς να είναι... Υπήρχε και μια ταξικότητα λοιπόν στο πράγμα. Κύριε Κοτσανά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικό με αυτό. Σχετικά με αυτό θα πούμε το εξής. Όπως βλέπουμε τα αυτόματα μπορούσαν να τα έχουν αυτοί που χρειάζονταν να τα έχουν. Για παράδειγμα το ιερατείο. Το ιερατείο είχε παραγγείλει πολλές αυτόματες εφευρέσεις, πολλά αυτόματα για τους ναούς τους. Ισχύει αυτή η παροιμία που λέει «Άγιος που δεν κάνει θαύματα», δεν έχει πολλούς πιστούς. Άρα έχουμε πάρα πολλά στη θρησκευτική τεχνολογία, όπως το αυτόμα το άγγιμα θυρών ναού, όπως ο περιστρεφόμενος μελαγκόρυφος, όπως ο αυτόματος πολιτής, όπως ο αυτόματος πολιτής της ιστορίας, είναι ένα αυτόματο εξαγνιστήριο και άλλα. Πέρα από το ιερατείο λοιπόν, υπήρχαν φυσικά οι βασιλείς. Πολλά ήταν αφιερωμένα στους Πτολεμαίους εκεί. Φυσικά στους πλούσιους. Αλλά μην ξεχνάμε και το εξής, ότι πολλά ήταν για επίδειξη. Είπαμε ότι πολλοί από τους μηχανικούς που ήταν εκεί στην Αλεξάνδρεια, εκεί στο μουσείο, στο Πολυτεχνείο της εποχής, τους άρεσε να επιδεικνύουν αυτά τα αυτόματα, να κάνουν διαγωνισμούς μεταξύ τους, ποιος παρουσιάζει την καλύτερη και πιο όμορφη παράσταση. Και φυσικά η ενασχόληση των πολλών με αυτά τα αυτόματα φυσικά θα ήταν και πάρα πολλούς πελάτες, όπως είπαμε τους πλούσιους και πιθανόν και άλλους όμως. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα που θα θέλατε να υποβάλλετε στον κύριο Κοτσανά και στη Μαρία. Αν δεν υπάρχουν ερωτήματα, θα δώσω τον λόγο για ένα καταληκτήριο σχόλιο στον Θανάση και την Αλεξάνδρα και θα ολοκληρωθεί η τελευταία διάλεξη του δεύτερου κύκλου της λογοδημίας. Θανάση, ένα καταληκτήριο σχόλιο. Ναι, δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές. Τους υπόλοιπους συντελεστές τους ευχαρίστησε στην αρχή ο Ανδρέας, γιατί υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία της λογοδημίας ένα επιτελείο πραγματικό, αλλά σήμερα οι ομιλητές έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το σεμινάριο της λογοδημίας και δώσαν τροφή για σκέψη τι είναι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες, τι κάναν, τι σκεφτόντουσαν, και μόνο το ότι στον Όμηρο υπήρχε η υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το πράγμα, ότι μπορεί ο άνθρωπος να κατασκευάσει κάποια αυτόματα, και αργότερα στην ελληνιστική εποχή τα είδαμε να εφαρμόζονται, είναι σημαντικό. Γι' αυτό ήταν πολύ ευχάριστη αυτές οι δύο ομιλίες της κυρίας Γερολέμου και του κυρίου Κοτσανά, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, όπως και όλους σας που συμμετείχατε στο κλείσιμο της φετινής λογοδημίας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστούμε για εμείς, Θανάση. Αλεξάνδρα, ένα καταληκτήριο σχόλιο. Ναι, πρώτου πάω στο καταληκτήριο σχόλιο. Αυτή η εξαιρετική παρατήρηση ή μάλλον πληροφορία εκ μέρους του κ. Κοτσανά για το ιερατείο και τις αυτόματες πύλες μου έφερε στο νου ένα άλλο πάλι σημείο στον Όμηρο, δεν το αναφέραμε. Στην Ιλιάδα είναι, στο Έψιλον, που η Ήρα σε άρμα ετοιμάζεται να κατέβει στην Τροϊκή Πεδιάδα και εκεί ανοίγουν αυτόματα, υπάρχει και το επίθετο αυτό, αυτόματες οι πύλες του ουρανού.
Και μάλιστα κάνουν και ένα θόρυβο, τρίζουν εκεί, μικώνται σαν με κυθμό τάβρου. Και το περίεργο είναι ότι φαντάζεται αυτές τις πύλες, πυκνό σύννεφο, και έρχονται οι σχολιαστές και λένε καλά τώρα τα πυκνά σύννεφα, πώς και μικώνται, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό με τις πύλες λοιπόν του ουρανού ξεκινούν ήδη από τον Όμηρο και από ό,τι μας είπε ο κύριος Κοντανάσα, το ιερατείο ή κάπου το ιερατείο τις είχε βάλει και σε εφαρμογή για να καταπλήξει τους πιστούς. Επειδή αναφέρθηκε ο Κτησίβιος, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση και γι' αυτό ο Βιτρούβιος λέει ότι διακρινόταν από όλους τους υπόλοιπους ως προς την ευφυΐα και τη μεγάλη φιλεργία και έβρισκε ευχαρίστηση στην κατασκευή τεχνημάτων. Το σχόλιο μου είναι το εξής. Θυμήθηκα τη ρίση του Πολυκλήτου και με αυτό θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και να κλείσω και το δεύτερο κύκλο της λογοδημίας. Η τελειότητα έρχεται σιγά σιγά, με μικρές αλλαγές και πολλές απόπειρες. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Ένα καταληκτήριο σχόλιο θα ήθελα και από τους δύο ομιλητές μας. Κύριε Κοντζανά. Εγώ απλώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την εξαιρετική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων, τη ρομποτική τεχνολογία και μάλιστα την ανθρωπόμορφη ρομποτική τεχνολογία, κάτι που μας ξαφνιάζει όλους. Και θα ήθελα να σας καλέσω όλους στο μουσείο μας, στο Πιντάρου 6 και Ακαδημίας στην Αθήνα, όπου θα δούμε πάρα πολλές τεχνολογίες. Δεν θα δούμε μόνο τη ρομποτική, θα δούμε υπολογιστική, θα δούμε πώς έχτιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τους ναούς τους, θα δούμε πάρα πολλά αυτόματα, περισσότερα από 50 αυτόματα, θα δούμε πλανητάρια, το πλανητάριο του Αρχιμίδη και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι εντυπωσιακά, πιστεύω, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να τα ξέρουμε. Είναι καλό να γνωρίζουμε, όπως λέμε πολλές φορές, σπουδαίους επιστήμονες, όπως τον Νταβίντσι, για παράδειγμα, που βλέπουμε και πολλές εκθέσεις του, και να μην ξέρουμε αυτούς από τους οποίους εμπνεύστηκε ο Νταβίντσι. Να μην ξέρουμε τις εμβρέσεις του Κτησιβίου, που είπαμε πριν, που οι εμβρέσεις του Κτησιβίου υπάρχουν ακόμα και σήμερα, στις μέρες μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι πυροσβεστικές αντλίες, αυτές οι εμβολοφόρες παλιδρομικές αντλίες, χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα. Έχουμε την ύδραυγη, που είναι ουσιαστικά το μουσικό όργανο των δυτικών. Και πάρα πολλά άλλα. Είναι χαρά μας να σας ξεναγήσουμε σε αυτές τις εξαιρετικές επιβρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Ή το υδραυλικό ρολόγιο του Κτησιβίου, ένα θαύμα του αυτοματισμού, που μπορεί να δημιουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και να παρουσιάζει, να υποδεικνύει με ακρίβεια τα 365 διαφορετικά ωράρια του έτους. Διαφορετικά ωράρια του έτους, γιατί ήταν οι τροπικές ώρες. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι άλλοι πολιτισμοί ονόμαζαν ημέρα το διάστημα την ανατολή του ηλίου μέχρι τη Δύση και νύχτα από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Και αυτό, όπως ξέρουμε, όπως πηγαίνουμε προς τις 21 Ιουνίου προς το θερινό λιοστάσιο, αυξάνεται, ενώ όσο το πηγαίνουμε προς το χειμερινό λιοστάσιο 22 Δεκεμβρίου, μειώνεται. Είναι, νομίζω, σημαντικό να γνωρίσουμε αυτές τις εξαιρετικές ευρέσεις των σπουδαίων αρχαίων Ελλήνων μηχανικών. Νομίζω ότι είναι ευαίων πια όλοι να προσπαθήσουμε να βρούμε χρόνο να επισκεφτούμε το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα. Ετοιμαστείτε να μας υποδεκτείτε από την Ακαδημία Αθηνών, κύριε Κοντζανά, σύντομα. Μαρία, ένα καταληκτήριο σχόλιο. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Ήθελα να γνωρίσω τον κύριο Κοντζανά. Ξέρω το μουσείο του, τουλάχιστον διαδικτυακά. Πρέπει οπωσδήποτε και εγώ να το επισκεφτώ από κοντά. Ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό το καλοκαίρι. Ξανά, σας ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι. Σε περιμένουμε, Μαρία, να πορευτούμε όλοι μαζί προς το μουσείο. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε όλες και όλους που στήριξαν το θεσμό της λογοδημίας για 2 χρόνια, όπως επεσήμανε και ο Θανάσης. Υποσχόμαστε ότι ο τρίτος κύκλος θα κρύβει αρκετές εκπλήξεις, μία εκ των οποίων σε συνεργασία και με τον κύριο Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ζερεφό, που θα είναι στο λόφο της Πνίκας, και μία ακόμα την οποία κρατάμε ως επτασφράγιστο μυστικό για να οξύνουμε και την αγωνία τη δική σας και την ζέση για συμμετοχή στη λογοδημία του επόμενου κύκλου. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Καλό καλοκαίρι και πολύ σύντομα ξανά μαζί στη λογοδημία. Ευχαριστούμε θερμότατα. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κύριε Κοντζανά. Παρακαλώ, Ανδρέα μου.
Καληνύχτα, Ανδρέα. Καληνύχτα, καληνύχτα, καλό βράδυ σε όλους και όλους. Φάνη, ευχαριστούμε για σένα πάρα πολύ που ήσουν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση σε όλες και όλους.